Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν πέσουν τα σήματα δράτωμε του χρόνου για να μπορέσουμε να πούμε δύο κουβεντούλες για αυτή την απόψινή βραδιά που θα έχει τρομακτικό ενδιαφέρον για όλους τους Έλληνες. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα και πρόκειται να ζήσω μαζί σας για τις επόμενες ώρες ένα θρίλερ που εύχομαι να έχει happy end. Βλέπετε το Αμπντή Υπεκτσή, το στάδιο χωρητικότητας 9.000 ατόμων με αναπτήρες, με φωτεινές σημεούλες, με φωτεινά sticks. Οι Τούρκοι καλωσορίζουν τη Eurovision στην Κωνσταντινούπολη. Τεσσαρακοστός ένατος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και όλες οι ελπίδες της Ελλάδας πάνω στο Σάκη Ρουβά. Εικόνες από Κωνσταντινούπολη, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, και εδώ ακόμα περισσότερο. Είναι μια κούκλα αυτή η πόλη. Μια κούκλα που σε εμάς τους Έλληνες άνοιξε διάπλατη την αγκαλιά της και μας δέχτηκε όσο καμιά άλλη πόλη ποτέ. Ο Σάκης και όλοι εμείς νιώσαμε σαν στο σπίτι μας. Ήταν σαν να μας το φύλαγε η Κωνσταντινούπολη. Όπου πήγαμε γινόταν αισθητό. Όπου εμφανιζόταν ο Σάκης το καταλάβαινες από τις κάμερες, τα φώτα και το αδιαχώρητο. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για όλους, αλλά ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, οι μέρες κύλησαν εξοντοτικά και υπέροχα. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Ελλάδα στον τελικό, Κύπρος επίσης. Μεγάλη βραδιά απόψε, μεγάλες προσδοκίες. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πιστέψτε με, εδώ στην Κωνσταντινούπολη η Ελλάδα αφήνει μια γεύση έντονη, γλυκιά και λαμπερή. Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλη, στην πόλη σημαίνει αυτό άλλωστε. Κάτι ξένο, κάτι δικό μας, όμως παντού τραγουδάνε την ελληνική συμμετοχή και μας κάνουν το σήμα της νίκης. Εντυπωσιακό. Χθες αργά το βράδυ, όταν κατέληξα κάπου να φάω και είπα στον Τούρκο σωματοφύλακα να μην με περιμένει, αλλά να πάει να ξεκουραστεί, εκείνος με σπαστά ελληνικά μου είπε «εσείς, εμείς, φιλία» και με περίμενε εκεί όταν τελείωσα. Είναι ωραίο να ανταγωνίζεσαι με τη μουσική για τα τραγούδια. Είναι τα νεύρα σας γερά γιατί τα ελικόπτερα προσγειώνονται. Πάμε αυλαία στην απόψινή βραδιά με Σερτάμπ που οδήγησε το διαγωνισμό εδώ, στην Κωνσταντινούπολη. Just like tears down and angels are
keep my heart in a shell like a pearl. I'll wait for someone who deserves and takes me as I am. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Σερτάμπ Ξανθιά φέτος που ερμήνευσε το τραγούδι «Φως» που το ξέρουμε στην Ελλάδα. Ήταν η συνεργασία της με τη Μαντό. Και βέβαια από πίσω είχαμε και το χορό των Δερβίσιδων, γιατί εδώ, σε αυτή τη Eurovision, θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι οι Δερβίσιδες πάνε παντού. Για να γνωρίσουμε τους παρουσιαστές μας, η Μελτέμ Κουμπούλ και ο Κορχάν Αμπάι. Νάτι. Οικοδεσπότες της βραδιάς. Good evening, ladies. Μας καλησπερίζουν βεβαίως και μας εύχονται μια υπέροχη βραδιά. Τις προηγούμενες χρονιές συνήθιζα να σας λέω να χαλαρώσετε στον καναπέ σας και να απολαύσετε τη βραδιά. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό φέτος, γιατί μόνο χαλαρά δεν θα είναι τα πράγματα. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και είναι πανευτυχείς που φιλοξενούν το φετινό διαγωνισμό. Και ευχαριστούν και την Σερτάμπ που οδήγησε το διαγωνισμό εδώ μετά την περσινή της νίκη με το Every Way That I Can. Ο πίνακας θα μείνουμε πολλή ώρα εδώ απόψε και θα μας κοστίσει και πάρα πολύ ψυχική ενέργεια. Βλέπετε τις 24 χώρες που συμμετέχουν στον τελικό. Στην 16η θέση βλέπετε την καρδούλα με την ελληνική σημαία. Είναι η δικιά μας η θέση και στην 21η η θέση της Κύπρου. Μετά λοιπόν τον ημιτελικό, αυτές οι χώρες πέρασαν και αυτός είναι ο πίνακας που διαμορφώνεται. Να σας πω όμως από τώρα ότι δεν θα ψηφίσουν μόνο οι 24 χώρες, αλλά και οι 36, δηλαδή και οι αποκλεισμένες. Θα είναι θρίλερ για γερά νεύρα η ψηφοφορία με 36 χώρες. Μια μισή περίπου ώρα θα διαρκέσει μόνο η ψηφοφορία. Να δούμε λοιπόν. Θέλουν το κοινό να συμμετέχει. Άλλο τίποτα. Βλέπετε και τις δικές μας τις σημαίες. Έχουμε πολύ δυνατή κερκίδα φέτος σαν Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχετε διακρίνει στα πλάνα τις ελληνικές σημαίες που κυματίζουν. Κατάμεστο βεβαίως το αντίπευτσι. Δεν πέφτει καρφίτσα όπως βλέπετε. Θα τραγουδήσουμε πάλι το Volare που είναι το μεγάλο hit της Eurovision. All together. Volare. Cantare. The final of the Eurovision 2020. Νάτες, νάτες οι γαλανόλευκες. Γεμίσαν την οθόνη και ξεκινάει η απόψινή βραδιά πάντα με τις Carte Postale. Θα σας ταξιδέψω στην Κωνσταντινούπολη για την Ισπανία.
Η Ισπανία, μία από τις Big Audience Four, έχει δύο συνεχόμενα βραβεία, το 68 και το 69. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε όλο το χειμώνα ένα πολύ πετυχημένο talent show, το Operación Triunfo. Από εκεί ξεπετάχτηκε ο Ραμόν, 18 μόλις χρονών, που δεν κέρδισε το διαγωνισμό, αλλά ήρθε δεύτερος. Εκτός από τραγουδιστής, ο Ραμόν είναι και ιστιοπλός με πολλές διακρίσεις. Και ανάμεσα στην αγάπη και τον πόνο σου υπάρχει ένας λιγμός. Καίγομαι αργά, αλλά η καρδιά μου είπε αντίο. Τίτλος τραγουδιού «Para Lenar Me De Ti», «Με γεμίζεις». Συνθέτης τυχουργός Κίγι Σαντανδέρ, που έχει γράψει τραγούδια για Τζένιφερ Λόπες και Γκλόρια Στεφάν. Ερμηνευτής Ραμπών, 0-1 για Ισπανία. Se quedó llorando, llorando su pena. Y bien sabe que es por mí su condena. Y yo la quise tanto, era la sangre en mis venas. Sin saber que eran de otras unas sienas. Entre tu amor y su dolor hay un lamento. Quema fuego lento, quema fuego lento. Pero mi pecho dijo adiós, ya de nuevo brilla el sol. Porque tú le has dado fuego a mi corazón. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi caricia será tu aliento, mi bandera será tu dulce amor. Hasta el final te voy a dar, y con mi amor te voy a dar, a mi piel y mi vida. Por tu amor te voy a amar, te voy a amar sin medida. Sabes al día hierba buena, tú me das el alma en las noches de entrega. Podemos otra comprar un pie de ser. Λοιπόν, η Ισπανία και ο Ραμόν και ένα εξαιρετικά θερμό κοινό. Βλέπετε τι γίνεται. Και θα σας πάω στο όρος Νεμρούτο, όπου υπάρχει ο τάφος του Αντίοχου, με το σεΐχη που σας είπα ότι πάει παντού, για την Αυστρία. Μετά την απρόσμενα καλή της θέση πέρσι, όπου με ένα σατυρικό τραγούδι έφτασε μέχρι την πέμπτη θέση, η Αυστρία διοργάνωσε και πάλι ανοιχτή επιλογή. Νικητές η Tie Break, ένα τριμελές ανδρικό συγκρότημα. Είσαι η ζωή που χρειάζομαι, έχεις το χαμόγελο που χρειάζομαι. Είσαι το αστέρι στον ουρανό και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Είσαι η δύναμη εσύ που μ' αγκαλιάζει. Τίτλος τραγουδιού «Do Beast» είσαι. Συνθέτης τυχουργός Peter Zimmerman, ερμηνευτές η Tie Break. Για την Αυστρία 0-2. Fantasie, diese Kraft, die du nur gibst, diese kleinen Glücksmomente, die mir so zahlreich gibt. Immer fehlen dann die Worte, weil es ohne dich nichts
sense of teammates. Für dich sind Grenzen unbekannt. Für dich ist jeder Wunsch ein Ziel. Und alle Träume werden wahr. Wenn du traurig bist, wein ich mit dir mit. Du bist das Leben, das ich lieb. Du hast das Lachen, das ich brauch. Du bist der Stern und Sternenzelt.2 για την Αυστρία και Ντουμπίς το κομμάτι και βλέπετε τι ζεστός κόσμος, τι ζεστό κοινό έχει εδώ το Αμπί Πεκτζή. Ανατολία με τα υπέροχα χρώματα για την Νορβηγία. Τα τελευταία χρόνια η Νορβηγία δείχνει την προτίμησή της στους άντρες ερμηνευτές, έτσι και φέτος αναδείχθηκε ο Knut Anders. Μουσικός, φωτογράφος και ηθοποιός, ο Knut έρχεται εδώ με ψηλές προσδοκίες. Όσο για το συνθέτη Rolf Løvland, κατάφερε μέσα σε 11 χρόνια να χαρίσει 2 βραβεία στην Νορβηγία. Το 85 και το 95 με το Nocturne, το υπέροχο Nocturne με το βιολί. Προσπαθώ να σε κάνω να δεις το φως όταν η πίκρα ριζώνει στο μυαλό σου και γεμίζει τη μέρα χωρίς να ρωτάω. Τίτλος High, συνθέτης Thomas Bjornholm και Lars Anderson, στιχουργός Dan Atwood, ερμηνευτής Knut Anders Sørum. There if you let me know.
συμμετοχή της Νορβηγίας 0-3. Σας λέω ακριβώς τους αριθμούς όπως πρέπει να τους θυμόσαστε. Στην τέταρτη θέση Γαλλία και θα πάμε στο Παμουκαλέ που έχει και σπα εκεί. 25 χρόνια βράβευτη από το 79 είναι πολλά για τη Γαλλία που φέτος προτίμησε τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης και επέλεξε το 18χρονο Τζονατάν Σεραντά. Από Ισπανούς γονείς, μεγαλωμένος στο Βέλγιο, ο Τζονατάν υπήρξε νικητής του γαλλικού Pop Idol και η νίκη του αυτή τον έκανε ήδη γνωστό τραγουδιστή στη Γαλλία. Σε κάθε βήμα μας, σε κάθε πράξη μας βρίσκεται το ξεκίνημα ενός καινούριου αύριο. Τίτλος «A chaque pas», σε κάθε βήμα. Συνθέτης Steve Balsamo, Ben Robin. Στιχουργός Jonathan Serrada, ερμηνευτής Jonathan Serrada για τη Γαλλία. 0-4. Faudra effacer, souffler très fort pour que s'envole de nos cœurs la rancune, et puis faire tomber les barrières une à une. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début d'un autre demain. Chaque mot que l'on dira dans ce futur qu'on construira, c'est l'amour que dessinerons nos mains. Il y a des injures qu'il faudra pardonner, des crimes contre tes murs qui les feront tomber. Posons les armes. Et laissons nos armures pour que nos conflits soient plus que murmures. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, sera le début d'un autre demain. Chaque mot que l'on αδιάβαστη. Θα σας πω την αλήθεια, ο συμβολισμός μου διαφεύγει. Grace Jones σε ξυλοπόδαρα και Λουδοβίκια φωνητικά. Για πάμε μια βόλτα Κωνσταντινούπολη για τη Σερβία Μαυροβούνιο. Πρώτη συμμετοχή στο διαγωνισμό των γειτόνων μας και μάλιστα με πολύ καλές εντυπώσεις. Ο Ζέλικο Γιώξιμοβίτς βρίσκεται στη σκηνή από τα 12. Παίζει 11 μουσικά όργανα. Το πρώτο του άλμπουμ σημείωσε τεράστια επιτυχία και αρχαϊκά σχεδόν ξεχασμένα μουσικά όργανα και ένας βαθύς θλιμμένος βαλκάνιος ήχος σε μια συμμετοχή που μπορεί κάλλιστα να μας απειλήσει. Νύμφη μου, σταμάτησα ακόμα και να θλίβομαι. Ρωτάω τους ανθρώπους, μα δεν τους ακούω. Αν είσαι ακόμα μόνη σου, βρες κάποιον. Λάνε Μόγε, Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, Λεοντίνα Βουκομάνοβιτς, Ζέλικο Γιοξίμοβιτς και Ad Hoc Orchestra. Μας απειλεί. Thank you.
Susama, ljude koje ne čujem, plave moje noća spremi, nije važno bilo svi, naći nekog nalik. Από το στάδιο τι αποδοχή έχει το κομμάτι της Σερβίας και Μαυρομηνίου, ένα όμορφο κομμάτι που όμως πλασάρεται πάρα πολύ ψηλά. Θα πάμε τώρα στο Αλατσάτ, στα δυτικά παράλια της Τουρκίας, για τη Μάλτα. Η μικρή Μάλτα με τα καλά πλασαρίσματα μόνο πέρσι κατέληξε στην προτελευταία θέση. Η Τζούλια και ο Λούντβιγκ τραγουδάνε σαν ντουέτο τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουν τραγουδήσει μαζί σε musical και είναι και οι δύο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Και μαζί και χώρια, σαν το ρυθμό της βροχής, πρέπει να αποφασίσουμε να βρούμε μια άκρη σε αυτό το παιχνίδι. Τόσο υπέροχα πράγματα, η αγάπη είναι φλόγα που δεν μπορούμε να υποτάξουμε ποτέ. Τίτλος τραγουδιού On Again, Off Again και μαζί και χώρια. Συνθέτης Φίλιπ Βέλα, στιχουργός Gerard James Borg, ερμηνεύτρια Τζούλι και Λούντβικ, 06 για τη Μάλτα. Can you like the rain?
Τυπικό της Eurovision, δεν θα με ξέπλητε να πάει πολύ καλά. Τουλίπες της Ανατολίας για την Ολλανδία. Τέσσερα βραβεία στην Ολλανδία που στέλνει φέτος τους Reunion που γνωρίστηκαν το 2001. Το ντουέτο που προέκυψε για τις ανάγκες αυτού του διαγωνισμού δεν είναι σίγουρο για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του σόλο ή σαν ντουέτο. Χωρίς εσένα τίποτα δεν είναι σωστό, μένω ξάγρυπνο στις νύχτες. Χωρίς εσένα φωνάζω το όνομά σου, η ζωή μου δεν είναι πια ίδια. Τίτλος τραγουδιού Without You, χωρίς εσένα. Συνθέτης Ed Van Odergeek. Στιχουργός Angeline Van Odergeek. Ερμηνευτές το συγκρότημα Reunion για την Ολλανδία στην θέση 07. Λοιπόν, για την Ολλανδία
Και θα πάμε στο παλάτι Top Capi τώρα για τη Γερμανία. Ανώνυμη και επώνυμη στην τελική φάση επιλογής της Γερμανίας, που θέλει πολύ εδώ και χρόνια την νίκη. Ο πολύ δημοφιλής Στέφαν Ραπ, που είχε εκπροσωπήσει τη Γερμανία το 1998 και το 2000 και που φιλοξένησε και τη Δέσποινα Βανδύ στο σόου του, πρότεινε το τραγούδι που θα ακούσουμε με ερμηνευτή το Maximilian Mutschke. Ο Maximilian δεν είχε ποτέ κυκλοφορήσει δίσκο, όμως με τη βοήθεια του Ραπ το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 του γερμανικού Top. Την πρώτη φορά που σε είδα με συγκίνησες, ο τρόπος που χαμογελούσες έδωσε νόημα στη ζωή μου, δεν περίμενα ότι θα φτάσω ως εδώ. Τίτλος Can't Wait Until Tonight, σε καταπληκτικά αγγλικά μπορώ να πω, συνθέτης τυπουργός Στέφαν Ραμπ, ερμηνευτής ο Μαξ, για τη Γερμανία 08, απειλητικό κομμάτι. Ωραία μπαλάντα, ωραία φωνή, να μας κοίταγε και λίγο καλύτερα θα ήταν. Παίζεται ψηλά το κομμάτι της Γερμανίας, θα μπορούσε να μας απειλήσει. Πάμε σε μια βυζαντινή εκκλησία του Σωτήρα του 10ου αιώνα για την Αλβανία. Πρώτη εμφάνιση και της Αλβανίας, με τη 17χρονη Ανιέζα που προέκυψε από talent show. Δεν έχει πολύ καιρό που ασχολείται με τη μουσική, αλλά όποια εμφάνιση έχει κάνει, στέφτηκε με επιτυχία. Με κάνεις να νιώθω σαν τρελή, με κάνεις να νιώθω ότι τα δάκρυά σου είναι αληθινά, δίνεις το νόημα στις μέρες και τις νύχτες μου. Τίτλος τραγουδιού The Image of You, η εικόνα σου. Συνθέτης Edmond Zulali. Στιχουργός Ajim Doci, ερμηνεύτρια η Ανιέζα 09 για την Αλβανία. Takes on another meaning.
ψυχωμένο κορίτσι, άλλαξε και φουστανάκι από τον ημιτελικό. Έβαλε ένα φουστανάκι στα εθνικά της χρώματα. Μπράβο της πάντως. Πάμε στην 10η θέση, Ουκρανία. Το σπίτι της Θεομήτωρος στην Έφεσο. Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή για την Ουκρανία. Επικίνδυνη συμμετοχή, μεγάλο φαβορί μετά το Σάκη. Έρχεται με τη Ρουσλάνα που συνθέτει, ενορχιστρώνει, παράγει τις ιδέες της και τις σκηνοθετεί κιόλας. Μπορεί και να είμαι τρελή. Ο κόσμος τρυφογυρνάει γύρω-γύρω. Θέλω να με θέλεις καθώς χορεύω. Για πάντα και πάντα άγριοι χοροί. Είπαμε ότι η Ουκρανία μας απειλεί. Τίτλος τραγουδιού Wild Dance, άγριος χορός, συνθέτης Ρουσλάνα, στιχουργός ο Αλεξάνδρ Ξενοφόντοφ, ερμηνεύτρια Ρουσλάνα, Ουκρανία, στη 10η θέση. Την ανάσα τους, το σβέρκο μας νιώθουμε από την απειλή. Για να πάμε τώρα στο Μινιατούρκ, την Τουρκία σε μινιατούρα για την Κροατία. Ο Ιβαν Μίκουλιτς σπούδασε οικονομικά, αλλά γρήγορα κατάλαβε πως η ζωή του γεμίζει πιο όμορφα με τη μουσική παρά με τους αριθμούς. Τενόρος με μεγάλη έκταση φωνής, κορύφωσε την καριέρα του ερμηνεύοντας το ρόλο του Ιησού στο Jesus Christ Superstar. Αγκάλιασέ με αγάπη μου, άφησε το πάθος σου να με συνεπάρει, στην καρδιά μου υπάρχει αρμονία όταν είσαι δίπλα μου. Τίτλος You are the only one, είσαι η μοναδική. Συνθέτης Ιβαν Μικούλιτς, στιχουργός Τούσκο Γκουμπόροβιτς και Μαρίνα Μούντριτιτς. Ερμηνευτής ο Ιβαν Μικούλιτς για την Κροατία στον αριθμό 11. Thank you.
Softly kiss me on my face, I'll be so lonely. Lonely moments, yours, nothing before you. Finally you're here, and that's true. Call me once again, my dear, let your passion be. If my heart is coming, and you're close to me. Even in my dreams, I really need to feel you forever. Παλαιομοδίτικο κάπως, αλλά πάντως φεστιβαλικό τραγούδι, το τραγούδι της Κροατίας, και θα πάμε στον Περσέα και στη Μέδουσα για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Εκεντρικός, σούπερσταρ, προκλητικός, εσείς θα αποφασίσετε. Πάντως ο Ντίν βρίσκεται εδώ και είναι πολύ χαρούμενος και μας το δείχνει κιόλας. Πετυχημένος καλλιτέχνης με επιτυχίες και mixed ρεπερτόριο, έχει προσπαθήσει πολλές φορές να βρεθεί στη Eurovision. Η μουσική είναι αυτό που θέλω, η μουσική είναι αυτό που χρειάζομαι, φύλαμε και στριφογύρισέ με απαλά, πάνω κάτω κράτα το ρυθμό. Τίτλος τραγουδιού In the Disco, συνθέτης τυχουργός η Βέσνα Πισάροβιτς, παλιά γνώριμη του διαγωνισμού. Δεν νιώθω πολύ χαλαρή για αυτό το τραγούδι, το φοβάμαι λίγο. Και ερμηνευτής ο Ντίν, για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. In the disco,
Αυτό το τραγούδι. Πάμε διαφημίσεις να συνέλθουμε λίγο. Πάμε διαφημίσεις. Ah, Chris, this is Claire. She's going to be heading up your division. She's going to whip this place into shape. Do you two know each other? No. There's a Latin spirit in everyone. No rest for the wicked. Τώρα ζεις φανταστικές περιπέτειες στο κινητό σου. Team Imagine παιχνίδια. Παλεύεις, τρέχεις, παίζεις, κερδίζεις. Περνάς καλά. Team Imagine. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Στην Ισλανδία τα πάρτι διαρκούν πολύ, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ursa Schroeter, the surprise from Iceland. Και όσο εσείς παρακολουθούσατε διαφημιστικά, εμείς βλέπαμε σκηνές από το Αμβούργο που έχει μαζευτεί ο κόσμος και παρακολουθεί τη βραδιά από γιγαντοοθόνες. Εδώ είμαστε ακόμα. Είναι δύσκολη η επιλογή και βέβαια θα γίνει και ακόμα δυσκολότερη, γιατί ακόμα εμείς δεν έχουμε παίξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Να λοιπόν πάλι ο πίνακας. Η Ιρλανδία είναι η βασίλισσα που έχει κερδίσει 7 φορές. Ναι. Για να δούμε, θα κερδίσω το quiz τώρα. Ποιοι παντρεύτηκαν, λέει, στην Κωνσταντινούπολη. Οι Σλοβαίνοι παντρεύτηκαν. Το πέτυχα και το κέρδισα. Οι Σλοβαίνοι λοιπόν παντρεύτηκαν, δεν πέρασαν στον τελικό. Παντρεύτηκαν όμως, ήταν στον ημιτελικό κοντά μας. Τους πάντρεψε η Σερτάμπ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Σάκης Ρουβάς, ορίστε. Σας είπα, πεζόμαστε πάρα πολύ ψηλά για να δούμε πώς θα καταλήξει η βραδιά. Έχουμε λοιπόν ακόμα πολλά τραγούδια να ακούσουμε. Σας υποσχέθηκα ότι η βραδιά είναι βραδιά για γερά νεύρα. Θα δούμε λίγο Κωνσταντινούπολη και θα ακούσουμε σε λίγο το Βέλγιο. Μετά το περσινό του πλασάρισμα, δύο μόλις βαθμούς πίσω από την Τουρκία, το Βέλγιο επιστρέφει δυνατά με το One Life και την Ξαντή, που βρίσκεται αρκετά χρόνια στη βελγική μουσική σκηνή και είναι γνωστή για τις τολμηρές φωτογραφίσεις και για συμμετοχές σε ταινίες, ας το πούμε και έτσι. Μια ζωή που τη ζούμε όλοι μαζί, μια ζωή ας είμαστε ελεύθεροι, μια ζωή θέλω να φύγουνε τα βάσανα, να φωτιστεί η μέρα μου. Τίτλος One Life στα αγγλικά και το Βέλγιο, συνθέτης Mark Pelling, στιχουργός Dirk Pelling, και ερμηνεύτρια η Ξαντή για το Βέλγιο, κόκκινο συναγερμό στο κομμάτι αυτό, Έλληνες.
τραγούδα aerobics κομμάτι, τη φωνή δεν θα τη σχολιάσω, αλλά είναι τόσο beat που ξεσηκώνει. Το βλέπετε και από την αίθουσα. Θα πάμε στην Ατάλεια για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι από τις χώρες που φλερτάρουν έντονα με την πρωτιά και στέλνει πάντα πολύ προσεγμένες συμμετοχές. Δεύτερη το 2000, τρίτη πέρσι με τη Στατού. Φαβορή και φέτος με την Τζούλια Σαβισέβα που κατάγεται από μουσική οικογένεια και το 96 άρχισε να κάνει φωνητικά σε μεγάλους Ρώσους καλλιτέχνες. Ένα talent show που την άφησε εκτός της νικήτριας τριάδας, αλλά μια δισκογραφική και ένας παραγωγός που σημείωσαν την επιτυχία της την έφεραν εδώ. Πίστεψέ με, δεν με νοιάζει αν με κοιτάζεις ή αν διαλέγεις να φύγεις. Αχ, μη με πιστέψεις, προσεύχομαι το αντίθετο. Believe me, ο τίτλος του τραγουδιού, αγγλική η γλώσσα, συνθέτης Μαξίμ Φαντεύ, στιγουργός Βρέντα Λόρινγκ, ερμηνεύτρια Τζούλια Σαβισέβα, για τη Ρωσία, στο 14. Ρωσία και χορός και μπαλέτο και παράδοση. Ωραίο κομμάτι που κατά τη γνώμη μου το κατέστρεψε η χορογραφία που είσαι Φωκά Ευαγγελινέ. Πάμε τώρα Φύρομ στη γειτονιά μας, το Σουλτάν Αχμέτ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στη γειτονιά του κέντρου της. Σούπερστάρ για τα Σκόπια ο Τοτσέ Προέσκι μας τραγούδησε εδώ ελληνικές επιτυχίες και δήλωσε ότι αγαπά την ελληνική μουσική σκηνή. Ιδιαίτερα αγαπητός στην πατρίδα του, ανοίγει τα φτερά του και στις γειτονικές χώρες όπου οι εμφανίσεις και οι συναυλίες του μένουν αξέχαστες. Οι συνεννοήσεις μαζί του ήταν πανεύκολες, αφού η μάνατζερ του Λιλιάνα Πέτροβιτς μιλάει εξαιρετικά ελληνικά και ο Τοτσέ αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα. Επικίνδυνο κομμάτι, να σας πω εγώ. Τίτλος Life, συνθέτης Γιώβαν Γιωβάνοφ, στιχουργός Ντάμιαν Λαζάρεφ και ερμηνευτής Τοτσέ Προέτσκι.
else's identities. Why do I need to prove myself? Who is the judge of my sanity? Roll me through my old emotions and find new feelings of misery. I back with my soul to get back the truth, where I would face reality. Life is a book, you gotta read it. Life is a story and you gotta tell it. Life is a song, you gotta sing it. Σας ενέργεια. Πάμε Σμύρνη και στο φρούριο του Μεγαλέξανδρου, που μακάρι να είναι σημαδιακό, γιατί περιμένουμε Ελλάδα. Περιμένουμε πολλά. Όλη η Ελλάδα απόψε βρίσκεται στις καρδιές μας που χτυπάνε με τρομερή αγωνία περιμένοντας το Σάκη. Το δικό μας Σάκη που μέχρι στιγμής μας χάρισε συγκλονιστικές στιγμές. Ό,τι και να γίνει, όποια και αν είναι η θέση, η τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα έχει ήδη καταγραφεί. Όλοι μιλάνε για το Σάκη, όλοι παραμιλάνε για το Σάκη. Shake it! Θα τους κουνήσουμε στους δικούς μας ρυθμούς. Νίκος Τερζής, Νεκτάριος Τυράκης με έμπνευση. Φωκάς Ευαγγελινός με απίστευτη φαντασία στην κίνηση. Μαρία και Ειρήνα στις καλύτερες τους στιγμές. Αποστόλης Ψυχράμης, Γιάννη Φαφαλιού, Αντώνης Δόμινος, πραγματική Eurostar. Σάκης Ρουβάς, ο απόλυτος κυρίαρχος. Πάμε Σάκη δυνατά, είμαστε όλοι μαζί σου. All the way, come to me and take the ride. Skin on skin, it's your delight. Giving me the passion, you're burning my heart. Gonna rock you till you drop. Baby, you're the reason I'm feeling so hot. Want you now, I just can't stop. I'll trade my life for a night with you, driven by desire. Don't move on me. Shake, 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 shake me, amor. Crazy for love. Give me some more forever.
αφήνω να το χαρείτε όλο αυτό το χειροκρότημα, τις ελληνικές σημαίες και ένα στάδιο στη φωτιά. Χαμός γίνεται εδώ, όμως εγώ πρέπει να σας πω για την Ισλανδία. Στην πρώτη δεκάδα πέρσι η Ισλανδία, με καλύτερη θέση στη δεύτερη το 99 και φέτος τους φιναλίς, το Γιόν Ζόζεφ Σνέπιορσον ή Τζόνσι, είναι ο βασικός ερμηνευτής ενός από τα δημοφιλέστερα Ισλανδικά συγκροτήματα. Η Ισλανδία αποφάσισε να μην κάνει ανοιχτή επιλογή για οικονομικούς λόγους, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι η απόφασή της οφείλεται στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρσι στο televoting. Heaven λέγεται το τραγούδι, Svein Runar Sigurdsson λέγεται ο συνθέτης, Magnus Thor Sigmundsson λέγεται ο στιχουργός, Γιόνσι ο ερμηνευτής. Ήταν καταπληκτική η εμφάνιση του Σάκη. Καταπληκτική. Ισλανδία. Ισλανδία ακούω και για το Σάκη θα παραμιλάω. Βλέπετε και τις ελληνικές σημαίες. Ήταν φοβερό αυτό που συνέβη στο Ιβεξί. Το πήρε όλο μαζί του. Αιγαίο. Για την Ιρλανδία. Η Βασίλισσα με τις 7 νίκες, η χώρα της μπαλάντας που κέρδισε 3 συνεχόμενες χρονιές, τα τελευταία χρόνια εμπιστεύεται τα talent show στην εκπροσώπησή της. Ο 24χρονος Chris Doran είχε ένα παιδικό όνειρο. Να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στο διαγωνισμό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ και του βγήκε και το όνειρο. Η ζωή μου φαίνεται σχεδόν τέλεια όταν σε κρατάω στα χέρια μου και μου φαίνεται ότι είμαι ολοκληρωμένος μόνο όταν σε κρατάω στα χέρια του. If my world stopped turning, αν ο κόσμος μου σταματούσε να γυρίζει. Σύνθετη στιχουργός Brian McFadden και Jonathan Shorten, ερμηνευτής ο Chris Doran για την Ιρλανδία. Future when I'm looking in your eyes, and
And I can sense security just by you being in my life. I hear a voice inside my head say you're an angel in disguise. Without you I feel hopeless. Without you I'm depressed. I wish I could describe it, all the love I feel inside. Maybe I could find the words that would make you realize that life seems near perfect when I've got you in my arms. That's when I feel wholesome. That's when I'm with you. And if my world stops turning in the morning, and if God should take this all away, if it all should stop without a warning, then I would still stand tall behind it all. You're the one little winner out of me. All day long to touch you, and it comes as a surprise. That we spent so long apart, even more than I survived. Now if I'm speaking frankly, there's only one thing I can say, is that I'm falling for you, baby, falling further every day. And if my world stops turning in the morning, and if God should take this all away, if it all should stop without a warning, then I would still stand tall behind it all. You're the one who made a winner. If my world stopped turning in the morning, in the morning, and if God should take this song away, Ιρλανδίας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι και οι παρουσιαστές ανέφεραν το Σάκη Ρουβά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σύγχρονη Τουρκία. Πρέπει να κρατάω τους χρόνους μου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε όπως θα ήθελα. Πολωνία. Μια δεκαετία συμμετοχών κλείνει φέτος η Πολωνία, που έφτασε στη δεύτερη θέση με την πρώτη τη συμμετοχή το 1994. Φέτος στέλνει εύθυμο τραγούδι με τους Blue Café που ήταν υποψήφιοι και πέρσι, οπότε είχαν καταλάβει την τρίτη θέση. Η Τατιάνα είναι το κλειδί του γκρουπ, καθώς τραγουδάει αλλά και κάνει τους στίχους. Γλυκό τραγούδι, τραγούδι αγάπης, θα σου δώσω αυτό το γλυκό τραγούδι. Κάθε νύχτα νιώθω το ίδιο, κάθε νύχτα τραγουδάω έτσι. Love Song, τραγούδι αγάπης, συνθέτης Ράβελ Ρούραξ Σόκαλ, στιχουργός Τατιάνα Οκούπνιτς, ερμηνευτές η Blue Café για την Πολωνία στη θέση 19. Every day I feel I need somebody. Every day.
Εγώ δεν το πολύ άκουσα γιατί πρόσεχα το ένδυμα. Πρέπει να πω ότι το κορυφαίο της παρουσίας της Πολωνίας ήταν το ενδυματολογικό μέρος. Πάμε στην Πέργαμο τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Απόλυτο 0 πέρσι για την Αγγλία. Δεν νομίζω ότι το ξεπέρασαν, άλλωστε είναι και χώρα με 5 νίκες. Μπαλάντα φέτος και ο James Fox τραγουδάει από τα 3 του. Συμμετείχε στο Fame Academy και όταν του πρότειναν την Eurovision στην αρχή ήταν διστακτικός, αυτό όμως που τον έπεισε ήταν το τραγούδι. Ξέρω ότι πονάς, ο πόνος είναι στα μάτια σου, σου υπόσχομαι αλλάζω, το νιώθω μέσα μου, δεν ξέρω τι θα κάνω αν η αγάπη μας σβήσει. Τίτλος Hold on Our Love, κρατήσου στην αγάπη μας. Συνθέτης τυχουργός Gary Miller και Tim Woodcock και ερμηνευτής ο James Fox στη θέση 20 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Maybe I've been foolish, I've been a little selfish, but if I lost you, I'd be helpless inside. We gotta hold on to our love tonight. The pain's in your eyes. I promise you I'm changing. I feel it inside. I don't know what I'll do if it all passes by. We gotta hold on to our love tonight. Cause now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. Βασίλειο. Και τώρα θα πάμε στην Καπαδοκία εμείς, ταξιδεύοντας στην Κύπρο. Πρόεδρος στην Προκριματική Επιτροπή της Κύπρου άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή της Λίσα και πραγματικά μεταξίδεψε. Στην τελική βραδιά η Λίσα έπεισε την Κύπρο ότι μπορεί να την εκπροσωπήσει παρά τα μόλις 16 της χρόνια. Τετάρτη βράδυ, προχθές και η χαρά για τον ελληνισμό ήταν διπλή. Οι δύο τελευταίοι φάκελοι για την εμφάνιση του τελικού ήταν για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν ανταγωνιζόμαστε εδώ, στηριζόμαστε. Γλώσσα κοινή, κουλτούρα κοινή, έθιμα, συνήθειες κοινές. Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να γιορτάζουν χέρι-χέρι αυτές τις στιγμές. Τίτλος τραγουδιού Stronger Every Minute. Συνθέτης τυχουργός Μάικ Κονάρης, ερμηνεύτρια Λίζα Ανδρέας. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. But I need you to understand.
Που είναι να βλέπεις όλες τις σημαίες να κυματίζουν έτσι στη μουσική. Μης κόσμος, μης Τουρκία κόσμος, η κυρία Άζρα Ακίν. Ετοιμαστείτε για σεισμό, έρχεται η Τουρκία. Μετά την επιτυχία της με την απευθείας ανάθεση της ΕΡΤΑΠ, η Τουρκία έκανε απευθείας ανάθεση στο πολύ δημοφιλές ροκ συγκρότημα του Ζατίνα, που ναι, σημαίνει Αθήνα. Η Αθήνα πρότειναν τρία τραγούδια και το κοινό επέλεξε με μεγάλη διαφορά, 79% των ψήφων, αυτό που θα ακούσουμε. Ροκ και Ανατολή, σε ένα τραγούδι δυνατό που θα πάει πολύ καλά, μην σας πω ότι το φοβόμαστε κιόλας. Αυτό που λες δεν έχει νόημα, μην κρύβεις την ψυχή σου, είμαι αληθινός, έλα θέλω να σ' ανεβάσω. Τίτλος For Real. Συνθέτες, τυπουργοί, ερμηνευτές, το συγκρότημα Αθήνα, έρχεται ο σεισμός για την Τουρκία.
Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και σας διαβεβαιώνω ότι είναι Τούρκοι. Όλο το στάδιο στα πόδια τους, όλα τα πλάνα δικά τους, όλη η σκηνή δική τους. Πολύ δυνατό κομμάτι το τουρκικό, πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Θάλασσα και Μαρίνες για τη Ρουμανία. Ψηφοφορία και televoting συμφώνησαν εύκολα και η Σάντα Λαντόζη βρίσκεται απόψε εδώ. Με παιδαγωγικές και μουσικές σπουδές φιλοδοξεί να δει την καριέρα της να παίρνει τα πάνω της με την Eurovision. Το παραδέχομαι, νιώθω για σένα τόσο έντονα και παραδέχομαι ότι τρελαίνεις τις αισθήσεις μου. Ξέρω ότι μερικές φορές φαίνομαι γελία, το παραδέχομαι. Τίτλος τραγουδιού I Admit. Συνθέτης George Pop. Στιχουργός Ειρίνα Γκίλγκορ. Ερμηνεύτρια η Σάντα για τη Ρουμανία. Και είχαμε και πάρα πολύ εντυπωσιακά γδυσίματα, θα έλεγα. Έχουμε μείνει λίγο με το ενηματολογικό μέρος. Να πάμε λίγο στο παλάτι του Γιτζάκ Πασά και στη Σουηδία. Η βασίλισσα της Σκανδιναβίας με τα 4 βραβεία στο ενεργητικό της έρχεται φέτος εδώ με μια σπουδαία τραγουδίστρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λένα Φίλιψον προσπάθησε να βρεθεί στη σκηνή. Μάλιστα ξεκίνησε τις προσπάθειές της το 86. Μόνο φέτος όμως η τύχη της χαμογέλασε. Η Επιτροπή την ψήφισε πρώτη, αλλά και το televoting δήλωσε ότι 1,5 εκατομμύριο Σουηδοί συμφωνούν με την απόφαση της Επιτροπής τους. Επικίνδυνο τραγούδι. Τίτλος It Hurts, πονάει. Συνθέτης τυπουργός Τόμας Όρουπ Έριξον, ερμηνεύτρια Λένα Φίλιψον, και είναι από τις σπάνιες φορές που η συμμετοχή της Σουηδίας δεν θυμίζει άμπα. Nobody but me can know the way I feel.
Πονέσει, γιατί και αυτό το τραγούδι πιστεύω ότι θα πάει καλά. Σουηδία, Σκανδιναβία, παραγωγή εδώ. Μη μας πονέσει. Και βλέπετε εδώ τα 9.000 άτομα στο στάδιο Αντίπεκτσι, η αλλαγή ρούχου, οι παρουσιαστές μας, το γκόγκ και τι μας δείτε. Σκεφτείτε καλά πριν ψηφίσετε και θα σας πω πώς θα ψηφίσετε τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας δώσουμε τα τηλέφωνα και θα πρέπει εδώ να πω ότι οι Έλληνες δεν ψηφίζουμε Ελλάδα. Οι Έλληνες όμως της Ομογένειας μπορούν να ψηφίσουν Ελλάδα από όποια χώρα τους φιλοξενεί. Αρκεί να γυρίσουν τώρα στο κανάλι της χώρας που τους φιλοξενεί και μεταδίδει την Eurovision για να πάρουν τους σωστούς αριθμούς. Οι Ομογενείς δεν πρέπει να καλούν στους αριθμούς που θα δώσουμε εμείς, γιατί αυτοί είναι μόνο για την Ελλάδα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, Ομογενείς, γυρίστε στο κανάλι της χώρας που σας φιλοξενεί, πάρτε τα σωστά νούμερα και ψηφίστε Ελλάδα από τώρα. 901-111-444 συν το νούμερο της χώρας από 01 έως 24. Και για SMS θα στείλετε από 01 έως 24 στο 1515. 01 λοιπόν για την Ισπανία, 901-111-444 συν 01 για την Ισπανία, 901-111-444 συν 02 για την Αυστρία. Για SMS, 02 για την Αυστρία και 03 τώρα για την Νορβηγία, με SMS στο 1515. ...901-111-444 συν 04 για τη Γαλλία ή 04 και SMS το 1515. 901-111-444 συν 05 για τη Σερβία, Μαυροβούνιο. 901-111-444 συν 06 για τη Μάλτα ή 06 αποστολή στο 1515. 901-111-444 και 07 για την Ολλανδία. ...901-111-444 και 08 για τη Γερμανία ή 08 και SMS αποστολή στο 1515. 901-111-444 και 09 για την Αλβανία. Είμαι κοντά σας, σας τα εξηγώ συνεχώς για να είναι και η δικιά σας δουλειά πιο εύκολη. 901-111-444 και 10 για την Ουκρανία ή 10 και αποστολή SMS το 1515. 901-111-444 και 11 για την Κροατία ή 11 και αποστολή SMS το 1515. Και 12 αν θέλετε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. ...13 για το Βέλγιο. 14 για τη Ρωσία.
15 για το Σπύρο. Δεκαέξι για την Ελλάδα, μόνο οι ομογενείς, μόνο οι ομογενείς, όχι οι Έλληνες, οι ομογενείς μόνο. Έχετε 6 και 38 λεπτά να ψηφίζετε ακόμα. 901, 111, 444 και 17 για την Ισλανδία ή 17 και αποστολή SMS το 1515. 18 για την Ιρλανδία, έχετε 6 και 22 λεπτά να ψηφίζετε. Σκεφτείτε φίλοι μου πώς θα ψηφίσετε. Και 19 για την Πολωνία και 6 και 9 λεπτά. Και 20 για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία. 5 και 56 λεπτά για να ψηφίζετε. 901, 111, 444 και 21 για την Κύπρο ή 21 και SMS το 1515. 5 και 38 λεπτά ακόμα μένουν για να μπορείτε να ψηφίσετε. 22 για την Τουρκία. 5 και 30 λεπτά. 23 για τη Ρουμανία. 5 και 17 λεπτά. 24 για τη Σουηδία, 901, 111, 444 και 24 για τη Σουηδία ή 24 και 15. Θυμηθήκατε τώρα τα τραγούδια, πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Ελάτε τώρα στα καταστήματα Vodafone, αγοράστε μία συσκευή Vodafone Live και αποκτήστε ένα CD single με το τραγούδι της Eurovision Shake It και δύο αγαπημένα τραγούδια του Σάκη Ρουβά. Για κινητή τηλεφωνία εμπιστευτείτε την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Definitely. Γνωρίστε το νέο Dixan Μασαλίας και Talc. Πρώτη φορά το σαπούνι μασαλίας συνδυάζεται με το υπέροχο άρωμα Talc. Μαμά, μυρίζεις τόσο ωραία. Όχι εγώ, το νέο Dixan Μασαλίας και Talc. Το μόνο απορριπαντικό με σαπούνι μασαλίας και άρωμα Talc. Ευρώ! Ευρώ! Ευρώ, ευρώ! Ευρώ, ευρώ! Ευρώ, ευρώ! Ευρώ, ευρώ! Ευρώ, ευρώ, ευρώ. Ευρώ, ευρώ, ε. Για ποιο λόγο ό,τι λες και ό,τι γράφεις να μεταφράζεται σε ευρώ. Νέο οικονομικό πρόγραμμα Team Talk and Text. Και 30 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας και 50 δωρεάν γραπτά μηνύματα κάθε μήνα. Για να μιλάς και να γράφεις χωρίς όρια. Team Talk and Text. Ευρώ. Ευρώ μου. Επιμένετε. Δεν τα θέλουμε. Αποκτήστε τώρα ένα αλφα δάνειο κατοικίας και σας χαρίζουμε τη δόση του Αυγούστου, όσο μεγάλη και αν είναι. Ένα μεγάλο δώρο για όσους θέλουν να αποκτήσουν σπίτι από την Alpha Bank. Τώρα και με επιτόκιο 3,5% σταθερό για το πρώτο έτος και ευελιξία στην αποπληρωμή. Στο Γερμανό, το κομψό Nokia 3100 είναι εδώ. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 11 ευρώ και 80 λεπτά στο νέο Team Talk and Text και όλα γίνονται εύκολα. Το μέλλον είναι ήδη εδώ και ο Γερμανός το φέρνει στα χέρια σας. Εσένα, πόσους πόντους είναι το MoltoWay σου? Παίξε στο MoltoWay SMS Collect Game για 2.000 δώρα κάθε 3 εβδομάδες. Στείλε με SMS το 4220 τον κωδικό και μάζεψε πόντους. Παίξε, γιατί οι πρώτοι σε πόντους φεύγουν με ένα Citroën σε 2. MoltoWay SMS Collect Game. Εδώ κάθε πόντος μετράει.
Θέλετε styling που διαρκεί, χωρίς να κολλάει. Ανοίξτε το δικό σας στούντιο. Νέο, έξτρα ρευστό τζέλ από το Studio Line. Μπείτε στο δικό σας στούντιο. Έξτρα ρευστή υφή, εύκολη εφαρμογή. Τεχνολογία InvisiFix. Δεν κολλάει. Κράτημα που διαρκεί, χωρίς κατάλοιπα. Βγείτε με τέλειο styling. Μην κολλάτε. Νέο ρευστό τζέλ InvisiFix από το Studio Line της L'Oréal Paris. Γιατί σας αξίζει. Alexandriotti Accessories. Inspiration Planet. Σούπερ παραλία. Όλες τσουρουφλίζει. Να φορέσω το καπέλο γιατί τα μαλλιά μου θα γίνουν χάλια. Και τώρα κορίτσια. Έχω μια ιδέα. Νέο σαμπουάν και κοντίσινερ Organics με φίλτρα UV και εξωτικό άρωμα καρύδας. Χαρείτε τον ήλιο από την κορυφή ως τα νύχια ή περίπου. Καλοκαιρινή σειρά Organics. Το αντιλιακό των μαλλιών σας. Νέο MC60 με ενσωματωμένη κάμερα. Siemens Mobile. Για ρητίδες, μιλήστε στον ειδικό. Garnier Lift, η ασύγκριτη αντιρρητηδική κρέμα με ξυλίσματα κερασιών για θεαματικά αποτελέσματα. Είναι αποδεδειγμένο. Η Garnier Lift βγάζει νοκάουτ, την πιο γνωστή αντιρρητηδική κρέμα στον κόσμο. 40 έναντι 27%. Και εγώ συμφωνώ. Garnier Lift, πιο αποτελεσματική από την πιο γνωστή αντιρρητηδική στον κόσμο. Garnier. Σου έλεγε πριν το χλωμό πρόσωπο. Ουκ, ότι στην καρτοκινήτη του μιλάει ένα δευτερόλεπτο και πληρώνει 30. Α, γι' αυτό ήταν τόσο χλωμό. Q-Card, η μόνη χωρίς ελάχιστη χρέωση κλήσης. Από την Q, το δικό σου δίκτυο. Η ACS φέρνει την Q στην πόρτα σας. Καλέστε τώρα στο 13833. Στην Ισλανδία, το πότε θα τελειώσει ένα πάρτι εξαρτάται από τον καιρό. Ούρσα Σρότερ, the surprise from Iceland. Τι είναι το έψιλον, μαμά? Αγάπη μου, τι ψωμί πήρες? Ψωμί τοστ καραμολέκος. Το μόνο με προζύμι. Στη ζωή μας, καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Γι' αυτό και εγώ μπήκα στην ομάδα θετικής ενέργειας Amita Motion. Amita Motion, χορηγός θετικής ενέργειας. Είμαι χρόνια στο επάγγελμα και έχω ασχοληθεί με άπειρα κουφώματα. Ένα είναι το πιο ασφαλές. Αλουμίλ. Με περιμετρικό κλείδωμα σε πολλά σημεία. Τι θα έβαζα εγώ στο σπίτι μου? Οι ειδικοί τοποθετήθηκαν. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου Αλουμίλ. Πιστοποιημένα σε Ευρώπη και Αμερική. Αναζητήστε το σήμα μας. Μια μοναδική πόλη είναι εδώ. Μια πόλη υψηλής τεχνολογίας που για τρίτη χρονιά μεταφέρει το πάθος, τη δύναμη και τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων σε όλη την Ελλάδα. Αθλόπολης από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ. Ζήσε και εσύ τη γιορτινή ατμόσφαιρα των Ολυμπιακών Αγώνων τώρα. Αθλόπολης από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ. Μεγάλη χορηγή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Πάω δεν πάω γυμναστήριο. Πληρώνω τη συνδρομή μου κανονικά. Είναι άδικο. Αλλά υπάρχει άλλη λύση. Το Being Best είναι η λύση. Ήρθε και στην Ελλάδα η κάρτα fitness που καταργεί τις συνδρομές. Με το Being Best έχεις πλήρη ελευθερία. Επιλέγεις τη χρήση που θα κάνεις και πληρώνεις μόνο για αυτή. Being Best. Αποκλειστικά στα Universal. Train your senses. Στο Γερμανό, το κομψό Nokia 3100 είναι εδώ. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 11 ευρώ και 80 λεπτά στο νέο Team Token Text και όλα γίνονται εύκολα. Το μέλλον είναι ήδη εδώ και ο Γερμανός το φέρνει στα χέρια σας. Η αποτρίχωση πάντα ταλαιπωρούσε το δέρμα σου.
Τώρα, ενυδατική λοσιόν σώματος που μειώνει την τριχοφυΐα Johnson's Naturally Soft. Με φυσική σόγια, λιγότερο συχνή αποτρίχωση, απαλότερη επιδερμίδα. Ενυδατική λοσιόν σώματος που μειώνει την τριχοφυΐα Johnson's Naturally Soft. Ελάτε τώρα στα καταστήματα Vodafone, αγοράστε μία συσκευή Vodafone Live και αποκτήστε ένα CD single με το τραγούδι της Eurovision Shake It και δύο αγαπημένα τραγούδια του Σάκη Ρουβά. Για κινητή τηλεφωνία εμπιστευτείτε την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Αυδίπεκτσι. Παρακολουθούμε ένα διάλειμμα που έχουν ετοιμάσει εδώ οι Τούρκοι και αυτό βεβαίως γιατί χρειάζεται χρόνος για να συλλεχθούν οι ψήφοι και σε λίγο να αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Το οποίο έχει κατακλείσει τη σκηνή, είναι πάρα πολλοί χορευτές εδώ στο στάδιο Αυδίπεκτσι. Και ο κόσμος εδώ στο Αυδίπεκτσι, νομίζω και εσείς, εγώ σίγουρα και όλη η ελληνική αποστολή. Το άγχος μας έχει φτάσει στα όρια. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσουν να έρχονται οι ψήφοι. Να σας πω ότι οι χώρες θα ψηφίσουν με τη σειρά που είναι καταχωρισμένη στο διεθνή κώδικα ISO. Και για να σας βοηθήσω, ο ISO είναι τα προθέματα των αυτοκινήτων μας. Εμείς είμαστε GR. Σκεφτείτε λοιπόν πώς είναι καταχωρισμένες οι χώρες στο διεθνή κώδικα ISO. Για να βρείτε λιγάκι την αλφαβητική σειρά, βεβαίως είμαι και εγώ εδώ, θα σας βοηθήσω. Θα περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία να δούμε. Α, η Sertab, ξανθιά πια, όπως διαπιστώσατε. Βρίσκεται στο Green Room, το οποίο μόνο green δεν είναι, δεν είναι πράσινο, είναι μάλλον κόκκινο. Για να δούμε η Ουκρανία πώς νιώθει. Είναι πολύ ευτυχισμένη η Ρουσλάνα, είναι άγρια ευτυχισμένη. Είσαι δυνατή όταν είσαι στη σκηνή, της λέει η Σερτά. Πώς νιώθεις τώρα? Το secure dream σημαίνει ευχαριστώ στα τουρκικά. Я відчуваю підтримку всієї Європи, України. Я відчуваю підтримку своїх друзів. Νιώθει ότι την υποστηρίζει όλη η Ευρώπη και η Ουκρανία και είναι πολύ ευτυχισμένη από τη Eurovision. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η Σερτάπ ξανθιά. Εγώ εξεπλάγην πάρα πολύ όταν την είδα. Ο Μαξ από την Γερμανία τώρα. Μαξιμίλιαν Μούτσκε. Πολύ καλά νιώθει κι αυτός. Τώρα αυτά μην τα πιστεύετε πολύ καλά. Να και ο Στέφαν Ραμπ, ο συνθέτης. Το πολύ καλά νιώθω, πιστέψτε με και εμένα, δεν ισχύει. Είμαι ταραγμένη, αγχωμένη, εκνευρισμένη. Λοιπόν, αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και θα πάμε, πού θα πάμε, πάμε στην Ολλανδία. Λοιπόν, το κενό εδώ συνέβη, συμβαίνουν αυτά, αλίμονο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Σβάντες Τοξέλιους, που είναι ο γραμματέας της EBU και ο υπεύθυνος
για την όλη διοργάνωση και μετάδοση. Έχει ξοδεύσει πάρα πολύ χρόνο εδώ στην Κωνσταντινούπολη για να τα οργανώσει όλα, για να τα ρυθμίσει όλα, για να τα ελέγξει όλα, γιατί είναι η αιγίδα της CBU. Λοιπόν, μας καλησπερίζει ο Σβάντας Τοξέλιους, ο γραμματέας της CBU. Suante, can you confirm that everything is in order? Όλα είναι εντάξει, το ρωτάει η Μελτέμ. Όλα είναι πολύ καλά μέχρι εδώ. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο βραβείο που είναι Κώστα Μπόντα. Αυτό σας το αποκαλύπτω εγώ τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αφού μπήκε και η γαλλική γλώσσα, έρχεται η στιγμή της ψηφοφορίας. Να δούμε λοιπόν, θυμόμαστε πολύ καλά όλοι πώς ψηφίζουμε. Δεν υπάρχουν 9 και 11, από το 1 έως το 12. Λοιπόν, ένα για τον πιο χαμηλό, 12 για τον πιο ψηλό στη βαθμολογία. Και βεβαίως και οι 36 χώρες θα ψηφίσουν, και όχι μόνο οι 24, αλλά και οι 12 αποκλεισμένες χώρες. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα καταλήξει. Αρχίζει η ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι. Ανδόρα λοιπόν ψηφίζει πρώτη. Το μικρό κρατήδιο στα Πυρηναία που συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος. Για να δούμε τι ψήφισε η Ανδόρα. Αποκλεισμένη. Δεν συμμετείχε στον τελικό. Συγχαρητήρια λοιπόν για το ωραίο θέαμα. Και περιμένουμε. Ο πίνακας μας. Ένας βαθμός στο Βέλγιο, χαμηλά, ναι. Ικανοποιημένη είμαι. Δύο βαθμοί Σερβία και Μαυροβούνιο, επίσης χαμηλά. Για να δούμε. Τρεις βαθμοί στην Τουρκία, επίσης χαμηλά από την Ανδόρα. Σας υπενθυμίζω, είναι αποκλεισμένη η Ανδόρα. Δεν πέρασε. Τέσσερις βαθμούς στην Κύπρο. Δεν πέρασε στον τελικό. Σουηδία, πέντε βαθμοί. Έξι βαθμοί, Μάλτα. Το χαμογελαστό τραγουδάκι. La France, 7 points. Βαθμοί France. Η Γαλλία με την ξυλοπόδαρη. 8 βαθμοί η Ελλάδα. Υπάρχει το 10 και το 12 όμως. Όμως ξεκινάμε καλά. Έχουμε πάρει ψηλή. 10 βαθμοί η Ουκρανία. Ukraine, 10 points. Και 12. Et 12 points pour l'Espagne. Η Ισπανία, Ανδόρα είναι, Ανδόρα είναι στα Πυρηναία, είναι εντάξει, Ισπανία, δεν περίμενα να το δώσω και πιθανά άλλο, πολύ καλά, πολύ μου άρεσε η πρώτη ψηφοφορία, έτσι θέλω να συνεχίσουμε, ψηλή και δυνατή. Η Ανδόρα λοιπόν έδωσε 12 στην Ισπανία, πάμε στην Αλβανία. Μελτέμ. Yes. Μερχαμπά. Μερχαμπά. Ναι. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν στην Ευρώπη από τα Τύρανα. Για να δούμε τι ψήφισε η Αλβανία. Πρώτη χρονιά συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ένας βαθμός στη Γαλλία. Δύο βαθμοί στην Γερμανία από την Αλβανία. Τρεις βαθμοί στη Μάλτα από την Αλβανία που συμμετέχει στον τελικό. Τέσσερις βαθμοί για τη Σουηδία. Πέντε βαθμοί για την Ουκρανία. Για το Φύρομ τους πρώτους έξι βαθμούς θα ψηφίσει η Ελλάδα ή η Αλβανία. Ερωτώ. Σερβία, Μαυροβούνιο, 7 βαθμοί από την Αλβανία. 8 βαθμοί στην Τουρκία από την Αλβανία. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 10 βαθμοί από την Αλβανία. 12 βαθμούς από την Αλβανία, κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα. Να είμαστε. Όλη η ελληνική αποστολή πανηγυρίζει. 12 βαθμοί από την Αλβανία.
Ανέλπιστο. Αυστρία, Αυστρία, Βιέννη, Βιέννη, Βιέννη. Παρακαλώ, Βιέννη. Κοιτάξτε τι γίνεται από πίσω από την συνάδελφο. Όλος ο κόσμος μαζεμένος να παρακολουθεί στην Eurovision. Είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή. 12 από την Αλβανία. A huge party, ένα τεράστιο πάρτι στη Βιέννη. Και η Βιέννη χαιρετάει τον κόσμο, χαιρετάει την Ευρώπη με το δικό της όμορφο τρόπο. Και εμείς θα θέλαμε να μας δώσετε τους βαθμούς σας. Ένας βαθμός στη Σουηδία. Greece, Ελλάδα, 2 βαθμοί από την Αυστρία. Αυτό μας ρίχνει. 3 βαθμοί στην Κροατία. 4 βαθμοί και η Ουκρανία χαμηλά. Και η Ουκρανία χαμηλά. 5 βαθμοί στην Αλβανία από την Αυστρία. 6 βαθμοί στην Κύπρο από τη Βιέννη που κάνει το μεγάλο πάρτι και μας έδωσε 2 βαθμούς. Βοσνία-Ερτζεγοβίνη 7 βαθμοί. Τουρκία 8 βαθμοί. Βλέπετε πως διαμορφώνεται η πρώτη τριάδα, είμαστε πρώτοι πάντα. Θα αλλάξει όμως. Γερμανία βέβαια 10 βαθμοί, Αυστρία, Αυστρο-Ουγγρική, Γερμανό. Έχουμε εκεί δίκτυο μεγάλο γερμανόφωνο. Σερβία και Μαυροβούνιο λοιπόν. Και βλέπετε ότι πέρασε δεύτερο. Βλέπετε εδώ τους Σέρβους που πήραν 12 βαθμούς από την Αυστρία. Πάμε Βοσνία, Ζεβοβίνη και Σαράγεβο. Βολίμοβα, Σαράγεβο. Χαιρετίσματα και από το Σαράγεβο και συγχαρητήρια. Για να δούμε τι ψήφισε λοιπόν το Σαράγεβο. Μάλτα. Ένας βαθμός στη Μάλτα. 2 βαθμοί στη Σουηδία. 3 βαθμοί στη Γερμανία. 4 βαθμοί στην Αλβανία. 5 βαθμοί στην Ελλάδα. 6 βαθμοί στην Ουκρανία. Δεν θέλω να αλλάξει η πρώτη τριάδα. 7 βαθμοί στην Τουρκία άλλαξε. Ένας βαθμός διαφορά από την Τουρκία. Φύρομ, 8 βαθμοί. 8 points pour l'ex-République Yougoslave de la Macédoine. Κροατία, 10 βαθμοί. Και 12. Σερβία και Μαυροβούνιο, 12. Και περνάει πρώτο. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς. We are pleased to have you with us, Belgium. Good evening. Πάμε στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες τώρα. Good evening, Istanbul. The Houdenban unit. Good evening, Istanbul. Brussels calling. Het gaat goed met ons. I'm pleased to give you the results. Θα μας δώσει λοιπόν και τις βελγικές ψήφους του televoting. Albania, 1 point. Ένας βαθμός στην Αλβανία. Albania, 1 point. Sweden, 2 βαθμοί στη Σουηδία, χαμηλά είναι. Serbia and Montenegro. 3 βαθμοί για τη Σερβία, Μαυροβούνιο. Πρέπει να μας ψηφιστούμε από το Βέλγιο. 4 βαθμοί από την Κύπρο. 5 βαθμοί από την Ουκρανία. Η οποία πέρασε δεύτερη και μας άφησε τρίτους. 6 για την Ολλανδία. 7 βαθμοί για την Ισπανία που περνάει και αυτή ακριβώς. 8 βαθμοί για την Ελλάδα. Καλό ήταν αυτό, μας ξανάφερε στη δεύτερη θέση με ένα βαθμό διαφορά. 10 στη Γαλλία και 12. And finally, Turkey. Στην Τουρκία το 12.
χαίρετε, μπροστά η Τουρκία. Είναι θρίλερ, κυρίες και κύριοι. Είναι θρίλερ και είναι ακριβώς αυτοί που περιμέναμε να παίξουν, που παίζουν δυνατά. Εμείς, η Τουρκία, η Σερβία, η Ουκρανία. Πάμε στην Λευκορωσία, η οποία έχει αποκλειστεί, δεν συμμετέχει, αποκλείστηκε στον ημιτελικό, ψηφίζει όμως. Μίνσκ λοιπόν. Ένας βαθμός, εντάξει, δεν παίρνει μηδέν το Ηνωμένο Βασίλειο, πήρε τον πρώτο του βαθμό. Βλέπετε όμως πόσες χώρες είναι με μηδέν. Δύο βαθμοί για την Ισπανία. Τρεις βαθμοί για την Τουρκία. Χαμηλή βαθμολογία για την Τουρκία. Τέσσερις βαθμοί για την Σουηδία. Πέντε βαθμοί για την Κροατία. Έξι βαθμοί για την Ελλάδα. Περάσαμε στη δε... Οπ, πίσω ψηφίζουμε με την Τουρκία. 7 βαθμοί Σερβία και Μαυροβούνιο. Πρώτη θέση Σερβία, Τουρκία, Ελλάδα στη δεύτερη μαζί. 8 βαθμοί στην Κύπρο, που πλασάρεται καλά. Στην πέμπτη θέση η Κύπρος. 10 βαθμοί στην Ουκρανία, θα φύγει προς τα πάνω. Και 12 βαθμοί στη Ρωσία. Από τη Λευκορωσία. Yeah. Μας άρεσε πολύ αυτό. Μας άρεσε πολύ αυτό γιατί δεν πήγε σε κάποια από τις χώρες που είναι πάρα πολύ κοντά μας. Τώρα θα πάμε στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Οι 36 χώρες έχουν να ψηφίσουν, φανταστείτε. Από Ζυρίχη λοιπόν. Χαιρετισμοί στην τουρκική. Και μιλάει ωραία τουρκικά. Η Ελβετίδα. Η οποία είναι μάλλον τουρκάλα. Ένας βαθμός για το Φύρομ, γιατί λέγεται Εμέλ Αϊκανάτ. Δεν μπορεί να είναι ελβετικό όνομα αυτό, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Κροατία, τρεις βαθμοί. Τέσσερις βαθμοί για την Ελλάδα. Περάσαμε πρώτη. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πέντε βαθμοί. Σημασία έχει να μας ψηφίζουν όλες οι χώρες. Και αυτό γίνεται μέχρι στιγμής. Η Ισπανία, έξι βαθμοί. Αλβανία, 7 βαθμοί. Το 8. Τουρκία, το 8, θα περάσει μπροστά μας. Γερμανία, 10 βαθμοί. Ωραία, δεν μας απασχολεί. Και η 12. Σερβία, Μαυροβούνιο, 12 βαθμοί. Περνάει με 55 βαθμούς μπροστά. Τώρα πάμε Βελιγράδι, στη Σερβία και Μαυροβούνιο. We love you too. E Akşamlar. Good. Λοιπόν, από Βελιγράδι. Είναι η πρώτη τους φορά και είναι πολύ ωραία να είναι μαζί μας. Ξανά. Ασφαλώς είναι ωραία, πλασάρονται και πολύ καλά. Για να δούμε λοιπόν. Τη Ρωσία δίνουν ένα βαθμό. Δύο βαθμούς στην Τουρκία, χαμηλά πολύ. Τρεις βαθμούς στην Κύπρο. Sweden. Τέσσερις βαθμούς στη Σουηδία. Κροατία. Πέντε βαθμούς στην Κροατία. Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Έξι βαθμοί. Παίζουν μπάλα τα Βαλκάνια σε αυτή τη Eurovision φέτος. 7 βαθμοί για την Ελλάδα. Μας περνάνε στη δεύτερη θέση. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις. 8 στην Αλβανία, 55-52-51 οι τρεις πρώτοι. 10 βαθμοί στην Ουκρανία να μπει στο παιχνίδι κι αυτή.
And 12 points go to former Yugoslav Republic Macedon. 12 points. Και βλέπουμε εδώ τον Ντοτσέ Προέτσκι. Let's go to Cyprus. Πάμε Κύπρο. Σ' αγαπώ, λοιπόν. Και εγώ σ' αγαπώ, Μελντέμ. Hello, Istanbul. Για να δούμε λοιπόν τι θα ψηφίσει η Κύπρος. And here are the results of Cyprus's. Ο Λουκάς μας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Belgium, ένας βαθμός Belgium, στο Βέλγιο. Poland, δύο points. Βαθμοί στην Πολωνία Polonia, και είναι και η πρώτη της δύο. Romania, τρεις points. Βαθμοί στη Ρουμανία, Romania, η πρώτη της τρεις. Τέσσερις χώρες με μηδέν. Turkey, τέσσερις points. Βαθμούς στην Τουρκία από την Κύπρο. Sweden, 5 πέντε points. Βαθμοί στη Σουηδία. Russia, 6 έξι points. Βαθμοί στη Ρωσία six από την Κύπρο. 7 βαθμοί στην Ισπανία από την Κύπρο που μπαίνει points. Στην πεντάδα. Ukraine, 8 points. Βαθμοί στην Ουκρανία που πάει πρώτη με 58. Σερβία, Μοντενέγκρο, Σερβία και Μαυροβούνιο, 10 βαθμοί που περνάει πρώτο με 65. And finally to a great song, a great performance, σε μια, a great singer, σε έναν ωραίο τραγουδιστή Greece, και ένα ωραίο τραγούδι στην Ελλάδα, 12 βαθμοί. Αγνοούμε το τι γίνεται εδώ. Να ο Σάκης Ρουβάς και η ελληνική αποστολή. Με φοβερή αγωνία. Let's see what Germany. Για να δούμε thinks. Τώρα για τη Γερμανία και το Αμβούργο. Good evening. Good evening. Κοιτάξτε, έχει κάνει η Γερμανία το μικρόφωνο της τουρκικό. Υπέροχο το show, λοιπόν. Και να δούμε και τα αποτελέσματα. Croatia. Κροατία από one Γερμανία, point. Ένας βαθμός, 64-65 πρωτοδεύτερη θέση. Πόπο θρίλερ. Spain. Η Ισπανία, δύο βαθμοί. España, two points. Sweden, three points. Σουηδία, τρεις βαθμοί. Poland, Πολωνία, four τέσσερις points. Βαθμοί. Polonia, η Ιρλανδία, μηδέν βαθμοί, απίστευτο. Απίστευτο. Albania, Αλβανία, 5 βαθμοί και Νορβηγία, 0. Ukraine, Ουκρανία, 6 βαθμοί από τη Γερμανία. Greece, 7 βαθμοί από τη Γερμανία και περνάμε πρώτη. Δεν έχει ψηφίσει ακόμα όμως Cyprus, τους μεγάλους βαθμούς. 8 για την Κύπρο. Serbia, Montenegro, 10. Σερβία, Μαυροβούνιο. Serbia, Montenegro. Περνάνε πάλι πρώτοι. And finally, 12 και 12 goes to Turkey. Στην Τουρκία. Από τη Γερμανία, να μην εκπλαγούμε τώρα. Εντάξει. Από τη Γερμανία πήραν 12 βαθμούς οι Τούρκοι. Πάμε Δανία. Ναι. Λοιπόν, Σερβία Μαυροβούνιο 75, στη δεύτερη Ελλάδα με 71, η Τουρκία με 67, Ουκρανία με 64, πλασαρίστηκε η Ισπανία με 36, μπράβο. Πολύ μεγάλες οι διαφορές, παρακολουθούμε τον πρώτο, αρχίζουν και ανοίγουν οι αποστάσεις. Βλέπετε τον πίνακα με το πώς ψηφίζουν οι χώρες και τώρα πάμε στη Δανία και στην Κοπενχάγη. Good evening, Denmark. Για να δούμε τι θα δώσει η Κοπενχάγη. Η Δανία έχει αποκλειστεί, δεν πέρασε στον τελικό, αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Λοιπόν, ένας βαθμός για τη Μάλτα. Δύο βαθμοί για την Ισλανδία, η πρώτη δύο ξεφεύγει από την κατάταξη του 0. Τρεις βαθμοί από τη Δανία. Τέσσερις βαθμοί στην Αλβανία μας δίνει η Δανία. Ukraine, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Ουκρανία. Cyprus, 6 points. Βαθμοί στην Κύπρο, η οποία πλασάρεται στην πεντάδα αυτή τη στιγμή. Serbia and Montenegro, 7 βαθμοί Σερβία και Μαυροβούνιο. Bosnia and Herzegovina, 8. Bosnia and Herzegovina, 8 points.
Turkey. Τουρκία 10. Και μας κατέβασε στην τρίτη η Τουρκία. And finally, 12 points goes to Sweden. 12 βαθμοί στη Σουηδία από τη Δανία, οποία έκπληξη. Οποία έκπληξη. Η Δανία ψήφισε με 12 τη Σουηδία. Now we are going over to the Baltic. Πάμε στη Βαλτική που αποκλείστηκε εντελώς φέτος από την, από την τελική βραδιά. Η Βαλτική όμως έχουμε επηρεασμούς από Σκανδιναβούς. Από το Ταλίν λοιπόν που είμαστε πριν από δύο χρόνια για να δούμε τι θα ψηφίσει η Εστονία. Ένας βαθμός χαμηλά, χαμηλά η Εστονία. Germany, 2 points. Δύο η Γερμανία. Netherlands, 3 points. Τρεις η Ολλανδία. United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία, 4 βαθμοί, τους έκανε 5. Greece, Ελλάδα, 5 βαθμοί. Περάσαμε στη δεύτερη. Malta, 6 βαθμοί στη Μάλτα. Αν δεν ψηφιστεί η Τουρκία, θα είναι πάρα πολύ καλά. Cyprus, 7 βαθμοί για την Κύπρο, η οποία περνάει πάλι στην πεντάδα. Russia, 8 points. Βαθμοί στη Ρωσία από τη φίλη και γείτονα. Sweden, 10 βαθμοί στη Σουηδία που ξαναβγάζει την Κύπρο από την πεντάδα. And finally, Ukraine, και στην Ουκρανία 12 βαθμοί, ούτε αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πέρασε δεύτερη η Ουκρανία. Είναι ακριβώς ο πόλεμος των φαβορί, όπως σας τα λέγαμε. Ισπανία, Μαδρίτη. Os queremos, Madrid. Muy buenas noches. Nosotros también nos queremos. Good evening, Istanbul. Καλησπερίσματα λοιπόν και περιμένουμε τις ψήφους. Congratulations for that great show. We're very excited tonight. And here are our votes. Poland, Πολωνία, ένας βαθμός. Turkey, Τουρκία, πολύ χαμηλά, δύο βαθμοί από την Ισπανία. Cyprus. 3 βαθμοί στην Κύπρο από την Ισπανία. 4 βαθμοί η Γαλλία. 5 βαθμοί η Σουηδία. Σερβία, 6 βαθμοί. Πρέπει να μας δώσει ψηλότερη βαθμολογία για να ηρεμήσω λίγο. 7 βαθμοί. Και πολύ ψηλότερη. Περάσαμε στη δεύτερη θέση όμως και παρακολουθούμε. Ουκρανία, 8 μας κατεβάζει στην τρίτη θέση. Ρουμανία, 10 Ρουμανία, 10 βαθμοί. And our 12 και οι 12 go to Germany. Στη Γερμανία, στη Γερμανία, από την Ισπανία. Good evening. Μεγάλες διαφορές βαθμολογίας. Οι πρώτες χώρες έχουν φύγει, είμαστε μέσα στις πρώτες. Ψυχραιμία θέλουν πολλές χώρες να ψηφίσουν ακόμα. Φιλανδία και Ελσίνκη. Good evening, Anna. Hello Istanbul, this is Helsinki calling. Çok güzel, çok bir güzel. İçin teşekkürler. Μάλιστα. This is ωραία. Συνεχίσαμε τώρα. Hoşunuz. Oh, thank you. Thank you very much. Here are the results. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της Φινλανδίας. Είμαστε στην τρίτη θέση με 86, στην πρώτη με 89. Είναι πολύ μικρές διαφορές. Ισοψηφίζουν Σερβία, Ουκρανία στην πρώτη. Ένα στη Φινλανδία. Ένας... Δύο βαθμοί στην Ισλανδία, συγγνώμη. Δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα. Τρεις βαθμοί στην Αλβανία. Τέσσερις βαθμοί στη Ρωσία. Τουρκία. Πέντε βαθμοί στην Τουρκία. Έξι βαθμοί στην Ελλάδα. Έτσι θα το πάμε, έτσι θα το πάμε. Περάσαμε πρώτοι. Αν δεν ψηφιστεί Σερβία και Ουκρανία... 7 βαθμοί για την Κύπρο. Θα είναι πάρα πολύ καλά αν δεν ψηφιστούν. Όχι, ψηφίζεται με 8 η Ουκρανία και θα περάσει πρώτη. Μάλιστα, 10 βαθμοί η Σερβία. Περνάει πρώτη με 99. Ακολουθούμε όμως. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Σουηδία, σας το είπα για τη Σουηδία, θα μας πονέσει. Λοιπόν, η Φινλανδία ψήφισε όμως Σουηδία. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ψύχρεμη. Well done, Sweden. And shall we go θα πάμε to Παρίσι τώρα. Good evening, Paris. Comment ça va, Alex? Oui, bon.
Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Istanbul, ici Paris, notre merveilleux continent a chanté ce soir. La France a écouté. Voici le verdict. L'Albanie, η Γαλλία άκουσε και ειδού το πόρισμά της, μας είπε. Ένας βαθμός για την Αλβανία, δύο βαθμοί για την Ουκρανία, χαμηλά, χαμηλά. La Suède, Σουηδία, τρεις βαθμοί, επίσης χαμηλά. Για να δούμε, η Γαλλία θα μας ψηφίσει. L'Autriche, Αυστρία, τέσσερις βαθμοί. Austria, 4 points. Το Βέλγιο καταστρέφεται. Chypre, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Κύπρο, το μεγάλο φαβορί, το Βέλγιο, με δύο βαθμούς. La Grèce, 6 points. Έξι βαθμούς από τη Γαλλία. Μας έδωσε έξι βαθμούς η Γαλλία. Pour l'Allemagne, 7 points. Επτά βαθμοί για τη Γερμανία. 7 points. Pour l'Espagne, για την Ισπανία 8 βαθμοί, ωραία αυτή η διασπορά των ψήφων, δεν μας ταράζει. 10 βαθμοί pour la Serbie, Montenegro, για τη Σερβία Μαυροβούνιο, που περνάει πρώτη με 109. Et vous êtes, vous allez être très content à Istanbul parce que μάλιστα, θα πάνε στην Τουρκία. Μάλιστα. Τουρκία λοιπόν 12. Και μας κατεβάζει στη τέταρτη θέση νομίζω αυτό. Merci Paris, merci beaucoup. Στην τρίτη θέση είμαστε, όχι, κρατάμε, αντέχουμε με δύο βαθμούς διαφορά. Και η Σουηδία πλασαρίστηκε στην πεντάδα όπως το περίμενα άλλωστε. Oh, my heart is beating so fast. Η καρδιά της χτυπάει πολύ δυνατά και πού να ξέρε πώς χτυπάει η δικιά μου η καρδιά τώρα. Για πάμε λίγο, Αγγλία, Λονδίνο. Good evening, Lorraine. We love you. Oh, thank you. Hello, Istanbul. Here are the results of the UK televote. Για να δούμε λοιπόν το televoting. Τι έδωσε εδώ. Ένα βαθμό στην Αλβανία που πάει μια χαρούλα για πρώτη εμφάνιση. Malta, 2 points. Δύο για τη Μάλτα. Serbia and τρία χαμηλά. Τρεις βαθμοί για τη Σερβία Μαυροβούνιο. Germany, τέσσερις βαθμοί για τη Γερμανία. Ukraine, πέντε βαθμοί για την Ουκρανία. Turkey, έξι βαθμοί για την Τουρκία. Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε το καλύτερο. And Ireland, η Ιρλανδία, αυτή η πρώτη, η πρώτη 7 βαθμοί για τη βασίλισσα του διαγωνισμού. Sweden, Σουηδία, 8 βαθμοί, αυτό δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. 10 στην Κύπρο, αναμενόμενο. 12. And the 12 points will 12. They go to Ελλάδα. Αχ, το Ηνωμένο Βασίλειο μας έδωσε τους 12 και περάσαμε στην δεύτερη, στη δεύτερη θέση. Βλέπετε το Σάκη, φαντάζεστε την αγωνία του. Well done, Sakis Roubos. Εδώ οι παρουσιαστές είναι ξετρελαμένοι με το Σάκη, τον αναφέρουν συνέχεια. Σας αγαπάμε, Αλέξης, Αλέξης Κοστάλας. Bis de. Hello Turkey, hello Istanbul, hello Europe. This is Athens calling. İyi akşamlar. Τώρα δεν θα ψηφιστούμε, βέβαια. Muhteşem bir tören için. Teşekkür ederiz. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. You did a wonderful job. Well, thank you very much. And we expect you in Athens for the Summer Olympics. All right? Now, yes, sure. This is the Greek vote. Malta. Μάλτα, ένας βαθμός από την Ελλάδα. Για να δούμε εμείς πώς ψηφίσαμε. Έχω αγωνία. Russia. Δύο βαθμοί στη Ρωσία. Spain. Τρεις βαθμοί στην Ισπανία. Poland, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Πολωνία. Austria, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Αυστρία. Πήρε πέντε, όχι, είχε και άλλους τέσσερις και τους έκανε ναι. Έξι βαθμοί στην Τουρκία από την Ελλάδα που τους φέρνουν στην τρίτη θέση και με δύο βαθμούς διαφορά. 7 βαθμοί στην Ουκρανία από την Ελλάδα, μπράβο. 112 Σερβία, 111 Ουκρανία, 110 Ελλάδα. Ωραία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 8 βαθμοί από την Ελλάδα. 10 points go to Albania. 10 βαθμοί στην Αλβανία από την Ελλάδα. And 12 βαθμοί go to a fantastic new talent, 16 years old, from Cyprus.
Με ένα φανταστικό ταλέντο, 16χρονο από την Κύπρο. Το δωδεκάρι μας, να λοιπόν η Κυπριακή αντιπροσωπεία. Well done. Let's go to Croatia. Θα πάμε Κροατία, πάλι Βαλκάνια. Μένουμε εδώ και γυρίζουμε γύρω-γύρω, γιατί εδώ περιστρέφεται φέτος ο διαγωνισμός. Ζάγκρεπ. Ιαξομλάρ, Ιστανμπούλ. Good evening, everyone. This is Zagreb calling, and here are the results of the Croatian dart. Germany, 1 point. Germania, 1 point. Malta, 2 points. 2 βαθμοί στη Μάλτα. 2 points. Έχει φύγει αρκετά μπροστά η Σερβία. Turkey, 3 points. 3 βαθμοί στην Τουρκία. Cyprus, 4 points. 4 βαθμοί στην Κύπρο. 4 points. Former Yugoslav Republic of Macedonia, 5 points. Ex-Republic Yugoslav de la Macedoine, 5 points. Albania, 6 points. Albania, 6 points. Greece, 7 points. 7 βαθμοί στην Ελλάδα από την Κροατία. Μας φέρνει στη δεύτερη θέση, πολύ κοντά στη Σερβία. Ukraine, 8 points. Ουκρανία, 8 βαθμοί. 8 points. Bosnia-Herzegovina, 10 points. Bosnia-Herzegovina, 10 και το 12 σαν να το βλέπω μπροστά μου που θα το δώσει. And finally, Croatian voter decided that our 12 points go to Serbia and Montenegro. Serbie-Montenegro, 12 points. Merci, Zagreb. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ηρεμήσουμε λίγο ή θα μείνουμε να δούμε τη Sertab, η οποία μας προέκυψε πάλι στο Green Room. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό λοιπόν. Vodafone Live. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Duels. Always true music expressions. Νέο Opel Corsa. Αποκτήστε το τώρα και απαλλαγείτε από το ΦΠΑ. Νέα Trident White στην αγαπημένη σας συσκευασία. Trident White Cool Rush για λευκά δόντια όσο ποτέ. Καμιά δεν λευκαίνει όπως η Trident White. Πολυτελές. Πολύπλευρο. Πολυμήχανο. Πολυτάλαντο. Πολύ όμορφο. Ford Focus C-Max. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Johnny Logan here. Johnny Logan, κυρίες και κύριοι, δίνει τους βαθμούς της Ιρλανδίας. Ο Mr. Eurovision, ο Johnny Logan, θα δώσει τους βαθμούς της Ιρλανδίας. Τρεις κέρδισε. Για να δούμε λοιπόν τι ψηφίζει η Ιρλανδία. Ένας βαθμός στην Τουρκία. Χαμηλά πολύ. 2 βαθμοί στην Αλβανία. Σερβία, άπα χαμηλά. 3 βαθμοί Σερβία, Μαυροβούνιο. Να μας το δώσει ο Τζόνι. Γερμανία, 4 βαθμοί. 5 βαθμοί στην Ελλάδα. Μας φέρνουν στη δεύτερη θέση, δεν έχει ψηφιστεί η Ουκρανία ακόμα. 6 βαθμοί στη Μάλτα. 7 βαθμοί στην Ουκρανία. Οπ, πάλι στην τρίτη. United Kingdom, 8 points. Ηνωμένο Βασίλειο, 8 βαθμοί. Cyprus, 10 στην Κύπρο. Αναμενόμενο και αυτό. Χρονιά μπαλάντας είναι φέτος. Βλέπετε το Βέλγιο. 10 βαθμοί στη Σουηδία που ανεβαίνει. Να λοιπόν η Σουηδία. Let's go to Israel. Πάμε στο Ισραήλ. Ιερουσαλήμ.
Merav. Hello Istanbul, shalom from Jerusalem. Thank you for a wonderful show. Ήταν υπέροχο Thank το you. Show. Here are the results of the Israeli vote. Romania, Ρουμανία ένας βαθμός, μένουν χώρες αρκετές ακόμα να ψηφίσουν. Είμαστε πολύ κοντά, οι τρεις, Turkey, οι τέσσερις πρώτοι, δύο βαθμοί στην Τουρκία. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα. Cyprus, τρεις βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Ελλάδα Malta, και Κύπρο στην πεντάδα. Απολαύστε το. Μάλτα, τέσσερις βαθμοί. Sweden, πέντε βαθμοί στη Σουηδία, χαμηλά το Ισραήλ. Ναι. Αποκλεισμένο και αυτό, δεν συμμετέχει Russia, απόψε. Έξι βαθμοί Ρουσία, στη Ρωσία. Serbia, Montenegro, επτά βαθμοί Σερβία, Μαυροβούνιο. Παραμένουν πρώτοι. Spain, 8 βαθμοί από το Ισραήλ στην Ισπανία. Ελλάδα, 10 βαθμοί από το Ισραήλ. Το χρειαζόμαστε. Πήγαμε στη δεύτερη θέση. And finally, 12 points go to Ουκρανία. Λίγο το χαρήκαμε. Ξαναπλασαριστήκαμε στην τρίτη θέση. Merci, Israël. Η Ρουσλάνα πανηγυρίζει. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη θέση, Σερβία με 142, Ουκρανία 138, Ελλάδα με 132, Τουρκία 114 και Κύπρος 102. Και θα πάμε τώρα, έχουμε άλλες 16 χώρες να ψηφίσουν. Δεν είναι και λίγες εδώ που τα λέμε. Είναι ατέλειωτο, ατέλειωτη η απόψινη ψηφοφορία με τις 36 χώρες. Ισλανδία, Ρέικιαβικ. Hello Istanbul, this is Reykjavik calling. Here are the results. Vikings έχουμε εδώ, να δούμε. Υπολογίζω ένας βαθμός στην Ισπανία, η Σουηδία θα ανέβει. Η Νορβηγία έχει 0 και το Βέλγιο έχει καταποδιστεί. Η Ηνωμένο Βασίλειο 2 βαθμοί. Το Βέλγιο που ήταν δυναμικό κομμάτι και φαβορεί με 2 βαθμούς. 3 βαθμοί για την Πολωνία από την Ισλανδία. Αλβανία 4 points. Αλβανία 4 βαθμοί. Turkey, Τουρκία 4 βαθμοί. Greece, Ελλάδα 5 βαθμοί. 6 points pour la Grèce. Serbia and Montenegro, 7 7 points. 7 βαθμοί Σερβία. Montenegro, 7 points. Sweden, Σουηδία 8 βαθμοί. Βεβαίως. Ισλανδία ψηφίζει, μην ξεχνιόμαστε. Το 10. Cyprus, στην Κύπρο, μπράβο. Cyprus, το 10 στην Κύπρο. And finally, και 12 go to Ukraine. Στην Ουκρανία. Άλλαξε πάλι το σκηνικό. Thank you, Reykjavik. Πέρασε η Ουκρανία μπροστά. Now we're going over to the Baltics again. Πάλι Βαλτική και πάμε Λιθουανία. Αποκλείστηκε το τραγούδι της Λιθουανίας. Δεν πέρασε στον τελικό. Good evening, Europe. Για να δούμε πώς θα ψηφίσουν. Good evening. And now our votes. So, 1 point ένας goes βαθμός λοιπόν στη Γερμανία από τη Λιθουανία. 2 points to Serbia, Montenegro. 2 βαθμοί πολύ χαμηλά στη Σερβία. 3 points to Turkey. 3 βαθμοί στην Τουρκία. Malta, 4 points. 4 βαθμοί στη Μάλτα. Cyprus, 5 points. Στην Κύπρο 5 βαθμοί. Sweden, 6 points. 6 βαθμοί στην Σουηδία. 7 points go to Poland. 7 βαθμοί πάνε στην Πολωνία από τη Λιθουανία. Russia, 8 βαθμοί στη Ρωσία. Ωραία, διασπείρονται οι ψήφοι, μου αρέσει αυτό όσο μένουν εκεί. 10 βαθμοί go to στην Ελλάδα, ευχαριστούμε Λιθουανία, σε ευχαριστούμε Λιθουανία. And finally, και 12 πάνε. Ουκρανία, εντάξει αυτό. Γείτονες. Ουκρανία λοιπόν που πέρασε πρώτη. Thank you, Lithuania. Ο απόλυτος πόλεμος των φαβορεί. Πάμε στη Λετωνία τώρα, η οποία αποκλείστηκε. Νικήτρια πρόπερση, αποκλεισμένη φέτος.
And hello from Riga. Η Ρίγα λοιπόν μας χαιρετάει. Πέρσι είμαστε εκεί. Φέτος είναι εκτός διαγωνισμού. Very beautiful dress. Πολύ ωραία τα φουστανάκια. And great και πολύ ωραίο well. Και το σόου. Thank you very much. So, λοιπόν, so these are the results of για να δούμε τώρα τι ψήφισαν οι Λετωνοί. Albania, ένας βαθμός point. Στη Λετωνία. Μια χαρά τα πάει η Αλβανία. Too bad Latvia is not in the Eurovision final, but we αυτό are λέει ότι final. Δεν είμαστε στη Eurovision not, final, worry, αλλά είμαστε στο ποδοσφαιρικό φινάλε. Λοιπόν, για να δούμε. United Kingdom, 3 points. 3 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2 έδωσε στην Τουρκία. Barbara Streisand from Cyprus. Barbara Streisand από την Κύπρο, 4 βαθμοί. 4 points pour Cyprus. Serbia and Montenegro. Σερβία, Μαυροβούνιο, 5 βαθμοί. 5 points. Malta. 6 βαθμοί στη Μάλτα από τη Λετωνία. Looks like Latvians like take it, so λοιπόν, 7 βαθμοί. 7 points. Our neighbors, Sweden, 8 στη Σουηδία, τη γειτονά τους, 10 βαθμούς. Our other neighbors, Russia, και στη Ρωσία, 10 βαθμούς, την άλλη γειτονά τους. Έχουν και άλλη μια γειτόνισσα, νομίζω, εκεί. Την οποία τη φοβάμαι πάρα πολύ. Ρουσλάνα, 12, στην άλλη γειτόνισσα. Και έφυγε πολύ μπροστά η Ουκρανία, 174 βαθμούς. Okay, shall we go to Monaco? Πάμε στο Μονακό που δεν πέρασε τελική βραδιά, έμεινε στον ημιτελικό. Bonsoir Istanbul. Bonsoir. Bonsoir Istanbul, ici Monaco. On vous attend avec impatience. Λοιπόν, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και είναι και πολύ ευτυχισμένοι που βρίσκονται μαζί μας και για να δούμε τι ψήφισαν. Hop, ένας βαθμός, Σερβία, Μαυροβούνιο. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Έχει ξεφύγει αρκετά η Ουκρανία. Τρεις βαθμοί στην Ισπανία από το Μονακό. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 4 βαθμοί. Με γέλιο πολύ το έδωσε το τεσάρι. Στην Ισλανδία, 5 βαθμοί. 6 βαθμοί στην Ουκρανία. Αχ, Μονακό μου, Μονακό μου. 7 βαθμοί στη Γερμανία. 7 points. La Turquie, 8 βαθμοί στην Τουρκία. 8 points. La Grèce, 10 βαθμοί στην Ελλάδα points. Από το Μονακό. Greece, και μας περνάει στη δεύτερη and θέση. Et les 12 και οι 12 στη Γαλλία, από το Μονακό. Σας εντυπωσίασε? Merci, Monaco. Να η γαλλική συμμετοχή. Well done, France. And now we're going to former Yugoslavia. Για να πάμε τώρα στο Φύρο και στα Σκόπια, να δούμε τι θα ψηφίσουν. Добрый вечер, Турция. Bonsoir, chers amis. Avrupa ve Asya'nın incisi. Istanbul, Yakşamlar. Καλησπέρα λοιπόν και συγχαρητήρια. Μέραβα. Σκόπια Κόλλιν. Τους βαθμούς θα θέλαμε. Ναι. Ένας βαθμός για την Ισπανία. Δύο βαθμοί στη Σουηδία. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Τρεις βαθμοί για τη Μάλτα. Νομίζω θα ψηφίσουν τη Σερβία. Τέσσερις βαθμοί για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. 5 points for Croatia. 4 βαθμοί για την Κροατία. 5 βαθμοί, με συγχωρείτε, για την Κροατία. Turkey. 6 βαθμοί για την Τουρκία. 6 points for la Turquie. 7 points for Greece. 7 βαθμοί για την Ελλάδα. Ωραία βαθμολογία. Καλή. 8 points for Ukraine. 8 βαθμοί για την Ουκρανία. Serbia and Montenegro. 10 βαθμοί, Σερβία, Μαυροβούνιο. Δεν μας φτάνει όμως. And finally, και 12. Finally, 12 points goes to ναι. Albania. Στην Αλβανία. Καλό ήταν αυτό. Αφού δεν πήγαν στην Ουκρανία να μεγαλώσει την απόστασή της, καλό ήταν αυτό.
Θα πάμε τώρα Βαλέτα και Μάλτα. Δεύτερη θέση, 172 εμείς, 167 η τρίτη, 188 η πρώτη. Μπορεί να αλλάξει ακόμα ο πίνακας πολλές φορές. Είναι πολύ πολύ κοντά. Για να δούμε η Μάλτα. In Hobocom, Claire. We love you too, Istanbul. Και η Μάλτα αγαπάει την Κωνσταντινούπολη. And what a fantastic show and an amazing crowd. Καταπληκτικό κοινό, καταπληκτικό σοου. Όντως, πολύ καλή διοργάνωση των Τούρκων. Για να δούμε τώρα τι θα ψηφίσει η Μάλτα. Ένας βαθμός για το Φύρον. Δύο βαθμοί για την Ολλανδία. Ακόμα η Νορβηγία δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό. Τρεις βαθμοί για την Ισπανία. United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο, 4 βαθμοί. Χριστέ μου, είναι πολύ μακριά η νύχτα και τεράστια η ψηφοφορία. 5 βαθμοί για τη Σουηδία. 6 βαθμοί για τη Σερβία. Πέρασε στη δεύτερη θέση, μας άφησε στην τρίτη, αλλά δεν μας έχουν ψηφίσει ακόμα. 7 βαθμοί για την Κύπρο που πέρασε στην πέμπτη θέση. 8 βαθμοί για την Ουκρανία. Εάν γίνει αυτό που υποψιάζομαι θα είναι τέλειο. Αλβανία 10 βαθμοί, υπάρχουν και οι 12 όμως και εμείς δεν έχουμε ψηφιστεί ακόμα από τη Μάλτα. Οι 12 πάνε στην Ελλάδα. Και όλο το υπεξί χειροκροτεί και είναι με την Ελλάδα. Να ο Σάκης, να ο κύριος Καλημέρης, όλοι με φοβερή αγωνία. Πάμε στην Ολλανδία. The Houden van Juli, Esther. And I heard from Turkey. Thank you very much. Good evening, Istanbul. Για να δούμε η Ολλανδία τι θα ψηφίσει. And we would like to say that we really enjoyed the show. Απίλαυσαν το show απόψε και ευχαριστούν και για να δούμε τι ψηφίζουν. Albania. Ένας βαθμός στην Αλβανία, η οποία μαζεύει από παντού. 1-1-2-2 μαζεύει όμως. Bosnia-Herzegovina. 2 Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Germany. 3 βαθμοί στη Γερμανία. Spain, 4 βαθμοί στην Ισπανία. Δεν τα πήγε και άσχημα η Ισπανία. Belgium, 5 βαθμοί για το Βέλγιο. 6 βαθμοί για την Ελλάδα. 7 για την Ουκρανία. Εντάξει, δεν είναι 10-12. Το ελέγχουμε. Cyprus, Κύπρος 8 βαθμοί, πολύ καλά πάει η Κύπρος. Σερβία, Μαυροβούνιο 10, Τουρκία, Κύπρος, κοιτάξτε να δείτε, 4η-5η θέση. Finally, και το 12 θα πάει στην Τουρκία, ίσως. Στην Τουρκία. Βλέπετε τους Αθήνα εδώ και βλέπετε και το Αντίπεκτσι. Well done, Athena. Yes, now we're going to the. Πάμε στο Όσλο, νομίζω, στην Νορβηγία, ναι. The Esken. Yaksamlar, Turkiye. Yaksamlar. Good evening, Europe. Καλησπέρα, Ευρώπη, από Νορβηγία. It's a pleasure for me to bring you greetings from all of us here in Norway. It's great being with you. Είναι ωραία να είναι μαζί μας. Εγώ δεν θα την πιστέψω, μου επιτρέψετε, γιατί η Νορβηγία έχει 0 στη βαθμολογία. Για να δούμε τι θα γίνει. Ένας βαθμός στη Γερμανία. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα και ακούμε εδώ πέρα γενικώς μια δυσαρέσκεια του κοινού. Τρεις βαθμοί στην Αλβανία, 4 βαθμοί στην Κύπρο. Ισλανδία, 5 βαθμοί. Στη Σερβία 6 βαθμούς, μάλλον στη Σουηδία θα πάνε υψηλές βαθμολογίες από την Νορβηγία. 7 βαθμοί στην Ουκρανία. 8 βαθμοί στην Τουρκία. Η Σερβία έχει μείνει σχετικά 3 βαθμοί διαφορά. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 10. And our 12 points go to Σουηδία, τι περίεργο. Στη Σουηδία πάνε οι 12 βαθμοί, εντελώς προβλέψιμο. Από την Νορβηγία λοιπόν. Για να δούμε. Congratulations Sweden, now let's go to Poland. Πάμε Πολωνία τώρα.
Hello, good evening. Good evening, Warszawia. Istanbul, good evening, Europe. This is Warsaw. Добрый вечер, 7 χώρες μένουν να ψηφίσουν. I've got the results of the Polish vote. Για να δούμε τη ψήφιση στην Πολωνία και έχουμε άλλες 7. Spain, η Ισπανία είναι ένας βαθμός και οι άλλες 7 δεν είναι Vikings, δεν είναι Βαλτικές. United Kingdom, 2 points. Δύο βαθμοί, Ηνωμένο Βασίλειο, είναι Μεσόγειες και Βαλκάνιες. Μάλτα, 3 βαθμοί. Cyprus, 4 βαθμοί στην Κύπρο από Πολωνία. Σερβία, 5 βαθμοί. Χαμηλή βαθμολογία, πέρασε όμως στη δεύτερη θέση. Αν ψηφιστούμε εμείς θα ξαναπεράσουμε στη δεύτερη. Γερμανία 6 βαθμοί. Greece, Ελλάδα 7 βαθμοί, περνάμε στη δεύτερη. Turkey, Τουρκία 8 βαθμοί, ανεβαίνει η Τουρκία. Sweden, Σουηδία 10 βαθμοί, ανεβαίνει και η Σουηδία. 12. As well as this, και η καρδιά αυτή, beautiful red η όμορφη κόκκινη καρδιά που φωτίζεται, we give to δίνουν λοιπόν Ukraine. Στην Ουκρανία. Ukraine, 12. Έχει φύγει μπροστά η Ουκρανία. Να η Ρουσλάνα λοιπόν. Και πάμε στην Πορτογαλία. Αποκλεισμένη, δεν συμμετέχει στην απόψινη βραδιά, έμεινε στους συνεταϊκούς. Ψηφίζει όμως για να δούμε η Λισαβόνα τι θα δώσει. Hello Istanbul, good evening to all Europe. From Lisbon, here are the Portuguese votes. Για να δούμε η Λισαβόνα λοιπόν τι θα μας δώσει. Malta, ένας βαθμός στη Μάλτα. France, 2 points. Δύο βαθμοί στη Γαλλία. 2 points. Cyprus, 3 βαθμοί στην Κύπρο. 3 points. Romania, 4 points. Ρουμανία, 4 βαθμοί. Sweden, 5 points. Σουηδία, 5 βαθμοί. Greece, 6 βαθμοί στην Ελλάδα. Σερβία, 7 βαθμοί. Σερβία, Μοντενέγρο, 7 points. 205-201. Γερμανία, 8 βαθμοί. 8 points. Ukraine, 10 βαθμοί στην Ουκρανία που παραμένει πρώτη, αλλά και εμείς παραμένουμε δεύτερη. Και 12 βαθμούς στην Ισπανία από την Πορτογαλία. Δεν αλλάζει τίποτα εκεί στη μέση του πίνακα. Είμαστε δεύτεροι κυρίες και κύριοι σε 36 χώρες. Ουκρανία 232, Ελλάδα 205 βαθμοί, Σερβία 201. Πολύ κοντά μας, Τουρκία και Σουηδία. Να πάμε τώρα στη Ρουμανία. Είμαστε στη δεύτερη θέση και την κρατάμε. Απλώς δεν θα φύγει η ένταση, δεν θα φύγει το άγχος μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός. Ρουμανία. Hello my friends, Bunasara from Romania. This is Andreas. Για να δούμε τώρα το Βουκουρέστι. Your state minister for broadcasting said that this event is even more important than any other political summit or event concerning the opportunity to promote Turkey in Europe. Ήταν καταπληκτικό και προμοτάρανε πολύ την Τουρκία στην Ευρώπη, ίσως και περισσότερο από άλλα πολιτικά γεγονότα και σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Albania, one point. Όσοι κερδίζουν όντως προβάλλονται πάρα πολύ. Αλβανία, ένας βαθμός. Ηνωμένο Βασίλειο 2 βαθμοί. Cyprus, 3 points. Κύπρος 3 βαθμοί. Germany, 4 points. Γερμανία 4 βαθμοί. Spain, 5 points. Ισπανία 5 βαθμοί. Ukraine, 6 points. 6 η Ουκρανία από Ρουμανία. Sweden, 7 η Σουηδία από τη Ρουμανία. Serbian, Montenegro, 8 η Σερβία από τη Ρουμανία, πέρασε στη δεύτερη θέση. Turkey, 10 η Τουρκία από τη Ρουμανία και το 12. Και το 12. Ελλάδα. Ελλάδα 12 βαθμοί, περάσαμε στη δεύτερη θέση, μειώσαμε τη διαφορά μας. Well done, Sakis. Πολύ καλά, σκαμωμένα Σάκης, λέει συνέχεια η Μελτέμ και πάμε στη Ρωσία. Εμείς σας λούμπιμ. We love you. Λοιπόν, Μόσχα. Κόρχαν, Μελτέμ, all the people in the Abdi Epictetus Stadium,
The show was great. Το show ήταν υπέροχο. Και όλοι όσοι θεωρούνται Ευρωπαίοι θα πρέπει να θεωρήσουν ότι ήταν υπέροχο το show. Είναι η μεγαλύτερη χώρα που ψηφίζει και εγώ εκπροσωπώ τα εκατομμύρια Ρώσων που ψηφίζουν και σας δίνω τώρα τις ψήφους τους. Μεγάλη Βρετανία, ένας βαθμός. Ισλανδία, 2 βαθμοί. 3 βαθμοί στη Σουηδία. Χαμηλά. 4 βαθμοί στη Γαλλία από Ρωσία. 5 βαθμοί Κροατία από Ρωσία. Cyprus has got 6 points. 6 βαθμοί στην Κύπρο από τη Ρωσία. 7 βαθμοί από τη Ρωσία. Surprisingly enough, but you guys, I mean Turkey. Η Τουρκία θα πάρουν 8 βαθμούς από τη Ρωσία. Serbia, 10 points. Η Σερβία 10. Serbia, Montenegro. Δεν μας περνάει όμως, κρατιόμαστε στη δεύτερη θέση. The biggest surprise from Russia to our Slavic neighbors. Στους Σλάβους γείτονές μας, φαντάζεστε Ρουσλάνα. Σε ποιον μιλάω, Ρουσλάνα, πάρε 12. 12 points. Ukraine, 12 points. Спасибо большое. Πάμε τώρα στη Σουηδία. Let's go to Sweden. Great career, Jovan. Σουηδία λοιπόν και Στοκχόλμη. We love you too, Istanbul, all the way from Stockholm, Sweden, and we love this competition so much that it hurts. Αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το διαγωνισμό που πονάει. It hurts είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Σουηδίας. Ένας βαθμός λοιπόν για την Πολωνία, 2 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Norway, 3 points. 3 βαθμοί για την Νορβηγία. Πήρε τους 3 βαθμούς από τη Σουηδία. Greece, 4 points. 4 βαθμοί η Ελλάδα από τη Σουηδία. Turkey, 5 points. 5 βαθμοί στην Τουρκία. Cyprus, 6 points. 6 βαθμοί στην Κύπρο από τη Σουηδία. Albania, 7 points. 7 βαθμοί στην Αλβανία από τη Σουηδία. Bosnia-Herzegovina, 8 points. Bosnia-Herzegovina, 8 βαθμοί. 8 points. Ukraine, 10 points. 10 βαθμοί στην Ουκρανία, Ukraine, που μάλλον κρατιέται σταθερά στη θέση της. Finally, 12 points to Serbia, it's an agora. 12 στη Σερβία. Μας πέρασε η Σουηδία, η ψήφος της Σουηδίας μας κατέβασε στην τρίτη θέση και ανέβασε τη Σερβία στη δεύτερη. So. Shall we go to Slovenia? Πάμε τώρα στη Σλοβενία και στη Λουμπλιάνα. Good evening, Peter. Good evening, Turkey. Good evening, Istanbul. Merhaba, yakşamlar. Shish kebab. This is Ljubljana. Ναι, η Λουμπλιάνα καλή και μας δίνει τις ψήφους της Σλοβενίας. Cyprus, 1 point. Ένας βαθμός στην Κύπρο. Sweden, 2 points. 2 βαθμοί στη Σουηδία. Germany, 3 points. 3 βαθμοί στη Γερμανία. Albania, 4 points. 4 βαθμοί στην Αλβανία. 5 points go to Croatia. 5 βαθμοί στην Κροατία. 6 βαθμοί στην Ελλάδα. Greece, από τη Σλοβενία. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Φύρο με 7 βαθμοί. Για να δούμε η Σλοβενία θα ψηφίσει στη Σερβία. 8 βαθμοί στην Ουκρανία. Ukraine, 8 points. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, 10 βαθμοί. And finally, 12 points go to Slovenia. Σλοβενία, μπερδεύτηκα και Σερβία. Σερβία και Μοντενέγκρο που μας και Μαυροβούνιο που μας ξαναπερνάει στην τρίτη θέση. We have Turkey next. Τώρα ψηφίζει η Τουρκία. Για να δούμε αν όλο αυτό το κλίμα θα μεταφραστεί και σε ψήφους. Όλο αυτό το κλίμα που ζούμε εδώ στην Τουρκία όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, για να δούμε τι ψηφίζει η Τουρκία. Είναι η πρώτη τελευταία χώρα που ψηφίζει. Μετά ψηφίζει η Ουκρανία. Ένας βαθμός στην Κύπρο από την Τουρκία. 2 βαθμοί στην Ισπανία. 3 βαθμοί στη Σουηδία.
Former Yugoslav Republic of Macedonia, 4 points. 4 βαθμούς στο Φύρο. 5 points go to Germany. 5 βαθμοί πάνε στη Γερμανία. L'Allemagne. Albania 6 points. 6 βαθμοί στην Αλβανία. Albania 6 points. Bosnia-Herzegovina 7 points. Bosnia-Herzegovina 7 βαθμοί. Serbia and Montenegro. Serbia 8 βαθμοί. Serbie Montenegro 8 points. And 10 points go to Greece. 10 βαθμοί από την Τουρκία στην Ελλάδα. And finally 12 points go to Ukraine. Και 12 βαθμοί πάνε στην Ουκρανία. 12 points. Η Ρουσλάνα λοιπόν. Και ο απόλυτος πόλεμος είναι τα φαβορί. Πάμε τώρα στην Ουκρανία που δεν θα ψηφίσει τον εαυτό της για να δούμε όμως πώς θα ψηφίσει. Ой, як ми вас любимо, як ми вас кохаємо. Ми приїдемо в відпустку до Турції всією Україною, розумієте? Everybody. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ψηφίσει το Κίεβο. Πολύ ωραίο show, καταπληκτικό. Here are the results of televoting here in Ukraine. Για να δούμε λοιπόν. So, Malta. Ένας βαθμός στη Μάλτα. Malta, 1 point. Sweet. Ναι, Σουηδία. Sweden, 2 points. Δύο βαθμοί. Sweden, 2 points. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Φύρομ, 3 βαθμοί. Ex-Republic Yugoslav de la Macedoine, 3 points. Cyprus. 4 βαθμοί στην Κύπρο. 4 points. Poland 5 points. 5 βαθμοί στην Πολωνία. 5 points. Turkey. 6 βαθμοί στην Τουρκία. 6 points pour la Turquie. Είναι η τελευταία χώρα που ψηφίζει και δεν ψηφίζει τον εαυτό της. 7 βαθμούς στην Κροατία. Greece. Ελλάδα 8 βαθμοί. Περάσαμε δεύτερη, για να δούμε όμως. Our neighbors, Russia, 10 βαθμοί στην Ρωσία, Ουκρανία δεν ψηφίζεται, για να δούμε γιατί από εδώ εξαρτάται η δεύτερη μας θέση, 12 βαθμοί πάνε στη Σερβία, πάνε στη Σερβία και μας περνάει έτσι στην τρίτη θέση η ψήφος της Ουκρανίας. Και βεβαίως έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή για το 2004, είναι η Ουκρανία με 280 βαθμούς, η Ρουσλάνα και η Ελλάδα στην τρίτη θέση σε 36 χώρες. Στην τρίτη θέση είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί δεν ήταν μόνο οι 24 χώρες που συμμετείχαν φέτος, που συμμετείχαν απόψε. Ήταν οι 36 που ψήφισαν, ήταν και οι 12 αποκλεισμένες. Έχουμε λοιπόν την τρίτη θέση σε 36 χώρες της Ευρώπης. Βλέπετε για τις ελληνικές σημαίες εδώ να κυματίζουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η νίκη μας. Μπορούμε να ανακουφιστούμε, μπορούμε να χαρούμε, μπορούμε και να πούμε ότι ναι, θέλαμε την πρώτη θέση. Πλησιάσαμε πάρα πολύ κοντά στην πρώτη θέση, αλλά και η τρίτη στις 36 είναι μια τεράστια νίκη για την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλες οι εντυπώσεις, είναι και όλα όσα έγιναν εδώ που ήταν πολύ πολύ καλά για την Ελλάδα. Πανηγυρίζουμε λοιπόν και χαιρόμαστε με την τρίτη μας θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές, κυρίως τον Σάκη τον Ρουβά που πήρε όλο το βάρος της εκτέλεσης ενός δύσκολου τραγουδιού, τον Νίκο τον Τερζή, τον Νεκτάριο τον Τυράκη, τον Φωκά τον Ευαγγελινό, τα τρία παιδιά από το Eurostar, τον Αποστόλη τον Ψυχράμη, τη Γιάννα τη Φαφαλιού και τον Αντώνη τον Δόμινο που έκαναν τα φωνητικά. Και όλη την ελληνική αποστολή που πιστέψτε με δούλεψε πάρα πολύ για να δούμε την Ελλάδα στην τρίτη θέση. Είναι μια σπουδαία νίκη, ήταν μια σπουδαία διοργάνωση, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φέρνουμε την τρίτη θέση στην Ελλάδα και βέβαια οι πανηγυρισμοί ανήκουν στη Ρουσλάνα και στην Ουκρανία και στους άγριους χορούς της. Άγριοι χοροί λοιπόν και μέχρι η Ρουσλάνα να έρθει στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της, γιατί είναι η μεγάλη νικήτρια. Εγώ να σας πω ότι έχω ένα μικρό παράπονο γιατί ξανανεβαίνει στο βορρά ο διαγωνισμός και δεν το ήθελα να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένη με την τρίτη θέση που πήραμε.
Αλλά πάλι βορράς, ξανά βορράς. Η Ρουσλάνα λοιπόν είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού του 2004. Η Ρουσλάνα και η Ουκρανία. Ήταν μια σπουδαία βραδιά. Η Ουκρανία που πεζόταν στα φαβορί, πεζόταν βέβαια μετά από μας, είναι αυτό που σας λέω με τα φαβορί. Ότι ναι μεν παίξαν τα φαβορί, αλλά δεν παίξαν με τη σειρά που επί σειρά εβδομάδων πεζόντουσαν στα στοιχήματα. Γιατί σε όλα τα στοιχήματα η Ελλάδα ήταν πρώτη και η Ουκρανία δεύτερη. Εδώ ανετράπη το κλίμα, είδαμε την ψηφοφορία μαζί, καταλάβαμε πάρα πολλά για τις ψήφους. Έχουμε την τρίτη θέση, σταθερή και αμετακίνητη, δεν κατεβήκαμε παρακάτω, παίξαμε πρώτη, παίξαμε δεύτερη, παίξαμε τρίτη και καταλήξαμε τρίτη. Περιμένουμε λοιπόν τη Ρουσλάνα για να κλείσει τη βραδιά όπως πάντα με το νικητήριο τραγούδι και να πάρει και το βραβείο. Ελάτε να πάρετε το βραβείο, σας φωνάζει Μελτέμ. Θα τραγουδήσει βέβαια το νικητήριο τραγούδι. Ένα πάρα πολύ θερμό κοινό εδώ στο αυτή η παίξη. Χειροκροτούσε όλα τα τραγούδια. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση καταγράφεται για την Ελλάδα. Απλώς η Ρουσλάνα αργεί λίγο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό σε Eurovision. Να περιμένουμε τόση ώρα τον νικητή για να πάρει το βραβείο. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν οι Ουκρανοί να πάρουν το βραβείο τους. Να η Ρουσλάνα. Πολύ συγκινημένη, το βλέπετε. Το πρώτο λοιπόν βραβείο, γιατί θα δώσουν δύο βραβεία εδώ οι Τούρκοι. Η Σερτά Μπερενέρ θα δώσει το βραβείο της EBU, το Κώστα Μπόντα που είδαμε πριν. Της έφυγε το παπούτσι της Ερτάμπ, συμβαίνουν και αυτά. Α, μάγκωσε κάτω το παπούτσι και της βγήκε. And she's going to present the prize. Λοιπόν, να δώσει το βραβείο τώρα. Award. Yes, startup. They are all very, very happy. Είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι. Βέβαια, η startup μπορεί να καταλάβει το τι νιώθει η Ρουσλάνα τώρα. Και ο Υπουργός Τουρισμού Ερκάν Μουμτσού της Τουρκίας θα δώσει το βραβείο της τουρκικής τηλεόρασης. Αυτό είναι το βραβείο της EBU, το Κώστα Μπόντα. Και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Ερκάν Μουμτσού, θα δώσει το δεύτερο βραβείο της τουρκικής τηλεόρασης στην Ρουσλάνα. Ρουσλάνα, που... Λοιπόν, έχουμε νικητή, είναι η Ουκρανία, έχουμε μια φανταστική θέση για την Ελλάδα, την τρίτη θέση, και σας ξαναλέω, όχι σε 22, ούτε σε 24 χώρες, την τρίτη θέση σε 36 χώρες. Είναι η καλύτερη θέση που πέτυχε ποτέ η Ελλάδα. Θα ήθελα να σας αφήσω με την γεύση του νικητήριου τραγουδιού και να σας πω ότι όλη η ελληνική αποστολή σας εύχεται καληνύχτα, να είστε χαρούμενοι, να είστε περήφανοι. Είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη, είμαστε οι τρίτοι σε 36. Κερδίσαμε εντυπώσεις, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά εδώ. Όλη λοιπόν η ελληνική αποστολή σας εύχεται καληνύχτα. Συναντήστε, χαρείτε το, είναι μια πολύ σπουδαία νίκη, θα το χαρούμε και εμείς, νικητήριο τραγούδι, γεια σας, καληνύχτα σας.